Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε. Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Πλατεία στο ρολόι που του δίναμε να τρώει.
Θυμάμαι πρόσωπα αγαπημένα που τα πήρανε τα τρένα για παντό. Δικό σου αγαπώ καρτέτο, σκαλωμένο στον καιρό. Θυμάμαι, αγάπη μου, θυμάμαι. Το δικό σου αγαπώ καρτέτο, σκαλωμένο στο. Πήρα λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια και τα κρατώ στο χέρι μου. Είναι για σένα, για σένα, για σένα, για τα μαλλιά σου τέρι μου. Πήρα λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια και τα κρατώ στο χέρι μου. Είναι για σένα, για σένα, για σένα, για τα μαλλιά σου τέρι μου. Για σένα και για σένα, για όλους. Και από εκεί είναι για όλους. Για τα μαλλιά σου τέρι μου. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το ξαναπάμε, γιατί έγινε ένα λάθος την ώρα που έλεγε για τα μαλλιά σου τέρι μου, έδινε λουλούδια στο Μητροπάνο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης, έχει δώσει μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Βεβαίως, θεωρήσαμε επιβεβλημένο με το που άρχισε η εκπομπή το δεύτερο χρόνο, νομίζω, πριν από 4 χρόνια να του κάνουμε ένα αφιέρωμα. Το θεωρήσαμε τιμή μας και επιβεβλημένο. Έγινε το αφιέρωμα, έγινε μια σπουδαία εκπομπή. Κέφι, συγκίνηση, πολύ ωραίο λόγο. Και μετά από 4 χρόνια είπαμε να το ξανακάνουμε, αλλά τώρα η εκπομπή αυτή έχει τη διαφορά ότι τότε για μας ήταν ο Τάκης Μουσαφύρης, ο σπουδαίος συνθέτης. Έκτοτε όμως γνωρίσαμε τον άνθρωπο, Μουσαφύρη, γίναμε φίλοι, είναι πια φίλος μας και το λέμε και το εννοούμε. Δεν τον βλέπουμε μόνο στην εκπομπή, βλεπόμαστε και εκτός. Και το βλέπουμε λοιπόν κάπως αλλιώς το πράγμα. Ο Τάκης Μουσαφύρης και οι άλλοι σπουδαίοι μουσαφύριδες που έχουμε απόψε εδώ συνωματούν στο να κάνουμε μια εκπομπή στην οποία θα περάσουμε όπως πάντα χάλια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Τακούλη μου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Είστε από 4 χρόνια ξανά πάλι εδώ. Ξανά πάλι εδώ. Από πού είσαι, άκουσα να λες διάφορα. Ερίζουν πολλές περιοχές για την καταγωγή σου. Δεν είμαι Όμηρος. Λοιπόν, είμαι από τα Γιάννενα. Σίγουρα είμαι από τα Γιάννενα. Είμαι και από την Αθήνα όμως. Και δεν ξέρω τελικά από πού είμαι κυρίως. Και κατέληξα ότι είμαι στο φεριμπότ στο Ρίο Αντήριο. Είμαι συνεχώς εκεί. Έτοιμος να περάσεις. Θα μπεις. Είμαι σε μια βάρκα και γίνουμε 2 εαυτοί. Και έχουν ένα τραβάει κουπί προς την Αθήνα και άλλος προς τα Γιάννενα. Θα μπεις τώρα, έγινε η γέφυρα, να μην πούμε για φεριμπότ. Και η γέφυρα που έγινε, εγώ κουπί τραβάω ακόμα.
Δεν υπάρχει. Χωρίς σκουπί δεν γίνεται τίποτα. Είμαι από τα Γιάννα, λοιπόν, είμαι από την Αθήνα, είμαι από την Ελλάδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι από την Ελλάδα. Γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει ομορφότερο μέρος από εδώ. Ούτε από ανθρώπους, ούτε από τοπία, ούτε από τίποτα. Τι να αγαπάς την Ελλάδα? Απόδειξη. Γιατί έτσι λέει, αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Το τραγούδι το αγαπάς? Αυτόν και παρακαπάω. Και αυτό με αγαπάει, το καταλαβαίνω. Σε αγαπάει, αγαπιούστε. Από μικρό παιδί δεν κάνω και τίποτα. Από πόσο μικρό παιδί? Να σου πω, ποτέ έγραψα την πρώτη μελωδία. Ζούσα στα Γιάννενα και ο πατέρας μου ήταν από ένα χωριό που είναι στην Πίνδο, λέγεται Καλαρίτες. Και τα καλοκαίρια δεν είχε αυτοκίνητα, πηγαίναμε με μουλάρια, με άλογα. Εμένα και την αδερφή μου μας έβαζαν απάνω και πηγαίναμε ένα τοπίο 13 ώρες που άλλαζε πολλά τοπία. Σε κάποια στιγμή είχα ακούσει τότε ότι ο Οδυσσέας είπε στους ναύτες να τον δέσουν για να βούλωσε τα αυτιά των αυτών για να ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων. Και εγώ έλεγα πώς να ήταν αυτό το τραγούδι, πώς να ήταν αυτό το τραγούδι. Και όπως πηγαίναμε ξαφνικά έφτασαν μέσα στα έλατα και μου έρχονταν μελωδίες, θαυμάσιες μελωδίες. Φεύγαν από μένα, από όλο το κορμί μου και πήγαιναν απάνω και μπλέκαν μέσα στα έλατα και εγώ ανέβαινα νοερά στο σαμάρι του αλόγου και έκανα προς τα πάνω και ξέπλεγα τις μελωδίες και δημιουργιόταν καινούργιες. Ήταν ένα φαρδί πράγμα, έτσι παραδείσιο, τι να πω, παράξενο, απόκοσμο, μακρινό. Και όλα αυτά τα στήριζα στο ρυθμό των πετάλων του αλόγου. Έτσι έγραψα τις πρώτες μελωδίες. Αργότερα προβληματίστηκα με κάτι άλλο. Με τα κοπάδια. Μου άρεσε να ακούω τις αρμονίες από τα κουδούνια των προβάτων. Δεν ήξερα όμως ότι είναι πραγματικά αρμονίες και αν είναι τα κουδούνια έτσι και έτυχε. Έτσι. Α, δεν είναι έτσι. Ούτε εμείς το ξέρουμε. Τα κουδούνια είναι 4 νότες έχω να πάνω. Όταν θες να βάλεις ένα καινούριο κουδούνι σε κάποιο καινούριο πρόβατο που πήρες ή κάποια καινούρια, πας ένα από τα παλιά, στον μπρουτζά. Αυτός που κάνει λέγεται μπρουτζάς, επειδή τα κουδούνια είναι από μπρούζο. Mm-hmm. Και αυτός ακούει και τελιμάρει ώστε να τα φέρει στον ήχο που θέλει. Τέσσερις νότες έχουν αυτά. Ας πούμε ότι είναι ντο ματζόρε. Mm-hmm. Ακούγεται ντο ματζόρε. Αν έχετε προσέξει τα κουδούνια, κάποια έχουν χόρτο μέσα. Τα έχετε προσέξει, είναι βουλωμένα. Και ακούγεται ντο σολ μι που κάνει ντο ματζόρε. Είναι χαρούμενο ένα ματζόρε. Είναι χαρούμενο. Το κοπάδι βόσκει και έχει χαρά. Αν τυχόν πάθει κάποιο εντωμεταξύ κάτι από το κοπάδι, τον Γκεσέμι, Γκεσέμι το πρώτο, α πούμε, mm-hmm. ή κάποιο από την οικογένεια, βγάζουν εκεί που είναι το χόρτο και είναι ελάττω η νότα αυτή, βουλώνουν το σολ και γίνεται μη ντο λα και γίνεται λα μινόρε. Που είναι θλιμμένος ήχος. Τι καταπληκτικά πράγματα. Χωρίς να ξέρουν. Δηλαδή να παίρνουν οι βοσκοί να παίρνουν κουδούνια από τον Άκασε. Κάθε φορά όταν έμαθα πλέον μουσική, πήγα και 3-4-5 νύχτες. Είχα πάρει και μαγνητόφωνο. Να δώσεις το είχα πάρει. Λοιπόν, και το έβαζα όλη τη νύχτα για να μαγνητοφωνήσω τα κουδούνια που ακουγόνταν, ας πούμε. Και ήταν πολύ ωραίο. Και έτσι τα πήρα σιγά σιγά, τα έβγαλα, μετρούσα με το μετρονόμο πόσο είναι για να γράψω μουσική και έγραψα τη μουσική για να πέφτουν οι καταλήξεις που ήθελα εγώ και τα πατήματα πάνω στους τόνους των κουδουνιών. Και χωρίς να έχω κομπιούτερ να τα μεταφέρω πιο πίσω γιατί δεν μας βολεύει, όπου ήταν η ντουλάπα, δεν την πήγαινα πιο πέρα, όπου ήταν ο καθρέφτης. Όλα αυτά πράγματα. Με αυτά μεγάλωνα. Οι ήχοι εξάλλου έχουν αρμονικές. Οι ήχοι, όταν βγαίνει ένας ήχος που βγαίνει, δεν είναι αυτό σκέτος, κάνει προς τα πάνω. Η μόνη αρμονική ο ήχος που δεν έχει αρμονικές είναι εκείνο το τάτα που κάνει το τηλέφωνο. Αυτό είναι λα με σι μπεμόλ. Κουρτίζαμε τις κιθάρες με αυτό το ήχο. Αυτό όμως δεν έχει αρμονία. Κουρτίζατε τις κιθάρες με το ήχο τηλεφώνου. Εγώ όταν πρωτοκούρτισα κιθάρα, είχαμε απέναντι από το σπίτι μου στα Γιάννενα. Εμείς είμαστε όλες τις φτωχές οικογένειες, κανείς δεν ζήλευε κανένα, γιατί όλοι φτωχοί, όλοι το ίδιο, στον ίδιο ήλιο που λένε, απλώνουμε τα ρούχα. Ανοιχτά τα σπίτια, ερχόταν η κυρία Γερα Δημητρούλα, τη μάνα μου λέγανε έτσι, πήρα λίγο αλάτι, ή πήγαινε η κυρία Δημητρούλα στην κυρία Μαλία, πήρα λίγο έτσι. Ανοιχτά τα σπίτια, ήταν αλλιώς τότε που βάζαν λες και δεν ήξερε ο άλλος το κλειδί κάτω από την πλάκα. Ναι, λοιπόν. Απέναντι από το σπίτι μου, εντωμεταξύ από το σπίτι μου στα Γιάννενα, καθόταν μια γυναίκα που είχε έναν ταγματάρχη άντρα. Είχαν έρθει από την Πάτρα. Τη λέγαμε η Αξιωματικίνα. Λοιπόν, η Αξιωματικίνα ήταν άλλη οικογένεια.
Αυτοί είχαν ένα πιάνο σε πίτ που έπαιζε αυτή πριν παντρευτεί. Αλλά ο αξιωματικός δεν ήταν και τόσο έτσι χαρούμενος. Φιλόμουσες. Και, ναι, ούτε την άφηνα πέσει και εκεί ήταν το πιάνο. Εγώ όταν ήθελα να πάρω τόνο, ας πούμε, να κουρδίσω την κιθάρα, πήγαινα απέναντι, είναι ο δρόμος, πήγαινα απέναντι στο σπίτι, είχα φίλους τα παιδιά και έστρα. Και απέναντι όταν πήγαινα στο δικό μου σπίτι ήταν καμιά 15 αργά μέτρα που να πάω στο δωμάτιο. Ήταν κήπος μπροστά, αυλή. Αυλή, κήπος, όχι αυλή. Λοιπόν, και πήγαινα εγώ και χτύπαγα, ας πούμε, το πιάνο να μην δει κανένας, το ξεσκέπαζα λίγο και. Και έφευγα. Να στον δρόμο, για να μην χάσω την ώρα για να κορδίσω την κιθάρα. Τέτοια πράγματα. Τότε γιατί δεν είχα τηλέφωνο ακόμα, έτσι. Μετά βγήκε το τηλέφωνο, λύθηκα τα προβλήματα. Πολύ όμορφα. Εγώ απόψε. Το τραγούδι που είπα, ακούσατε κάτι τοπονύμια που είπε Γκουραμπάς, Καραβατιά. Ξέρω τι νιώθουν τώρα αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα. Είναι τοπονύμια που πραγματικά πηγαίναμε στα φέρνες, παίζαμε, βλέπαμε τότε τους φαντάρους να χορεύουν κτλ. Εγώ δεν θα ήθελα να πω και το εξής, ότι μεγάλωσα μουσικά στην οικογένεια, παίζονταν όργανα και από πατέρα και από μάνα και όλα τα αδέρφια της μάνας μου. Και οι φίλοι όλοι παίζαν κάποιο όργανο. Και κάθε Σάββατο, αλλά και άλλες μέρες, γινόταν σουαρέδες. Από το Σουάβρα, δεινά, έτσι, στα Γιάννενα. Και μαζεύονταν όλοι οι φίλοι του πατέρα μου και της μάνας μου. Και τα θαμάς. Εκεί έχω ακούσει τα πάντα. Ξέρω από καντάδες, ξέρω από παλιές καντάδες. Γνωρίζω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Αττίκ, του Χερόπουλου, όλα αυτά. Τα λέγει ο πατέρας μου, όλα. Ύστερα τα τρίο. Με τις κιθάρες τρία αυτά, ξέρω τα δημοτικά καλά, το κλαρίνο. Φοβερό συνέστημα το να ακούω κλαρίνο και να είναι αυτό που πρέπει, γιατί όλα τα όργανα πρέπει να είναι αυτά που πρέπει, αλλιώς κτλ. Πολλές φορές βγάζεις και συμπέρασμα τι άνθρωπος είναι ένας, ειδικά όταν παίζει πνευστό. Όταν παίζει κλαρίνο, παίζει κτλ. Όταν αυτός βγάζει και παίζει, δηλαδή αν είσαι άνθρωπος που μπορείς να καταλάβεις, υπηρικισμένος, καταλαβαίνεις αν είναι καλός άνθρωπος ή όχι. Από τον τρόπο που φυσάει. Εγώ τα έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν έχω κάνει τίποτε άλλο. Πολλά έχω κάνει, γιατί είμαι και του Λιμανίου και του Σαλονιού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό που έχω κάνει πολύ είναι να διαβάζω. Να διαβάζω. Να μην αφήνω τίποτε. Και να προσέχω τους ανθρώπους. Όχι να τους διαβάσω. Να είμαστε μαζί. Να μοιραζόμαστε χαρές. Γιατί είναι πολύ ωραίο όταν έχεις κάτι να το μοιράζεσαι, πολλαπλασιάζεται. Είσαι ένας σπουδαίος βιβλιοφάγος, το γνωρίζω αυτό, αλλά έχεις έναν τρόπο και τα μετουσιώνεις σαν λαϊκή σοφία. Κάτι θεοφιλικό έχεις πάνω σου, που δεν φαίνεσαι δηλαδή λόγιος. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Μου είπε και κάποιος άλλος σε μια εκπομπή, μου λέει: Είσαι λόγιος. Του είπα: Είμαι παραλόγιος. Ναι. Αναλόγιος. Λοιπόν, πάμε να γνωριστούμε. Εγώ λέω να μην πιάσουμε τώρα την κουβέντα και τα λοιπά. Και να μιλάμε λίγο-λίγο και μετά να λέμε κανένα τραγουδάκι και μετά να το συνεχίσουμε. Όπως τσιμπάμε, όταν έτσι πίνουμε και τσιμπάμε. Έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Ο κύριος Νίκος Οικονόμου. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα. Τώρα έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Μας έχει φέρει ωραίες προτάσεις από την εταιρεία πρότασης που έχει, δισκογραφική. Ένας άνθρωπος που μάχεται για το καλό ελληνικό τραγούδι. Με πολύ ωραίες ιδέες. Πρόσφατα γράψατε και ένα βιβλίο, νομίζω. Ένα μισθό, το οποίο, ναι. Επειδή μου αρέσει να λέω ψέματα, μου το στείλες, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Το Τραμπ το τελευταίο, είναι αυτό. Αλλά τσίμπησα μόνο από αυτά που γράφεις εδώ στον προλόγο σου. Ότι είναι η πορεία του λαφρού μαζί με το λαϊκό τραγούδι. Ταυτόχρονα δεμένο με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις του τόπου. Από το 35 μέχρι το 59. Μέχρι το 59. Στην περίοδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλα καλά. Τον ξέρετε τον κύριο Μουσαφή? Πολύ καλά, παλιός φίλος και χαίρομαι γιατί με τιμάει με τη φιλία του. Και θα ήθελα να πω κάτι σημαντικό για τον Τάκη, ότι έχει μια ιδιαιτερότητα από τους λίγους ανθρώπους. Ο Τάκης άμα λέει ναι, όχι, λέει όχι, το ίσως δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του. Άρα ξέρεις, αν σου πει θα έρθω, θα έρθει, ό,τι και να γίνει. Αν σου πει δεν θα έρθω, πάλι δεν θα έρθει. Έτσι. Αλλά αυτό το μεσοβέζικο το ίσως, ο Τάκης είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου που δεν το έχουν. Και είναι ένα σημείο που τον εκτιμώ και εγώ και πάρα πολύ ακόμα. Γι' αυτό και για πολλά άλλα βέβαια. Να πω και εγώ για τον Νίκο κάτι. Ο Νίκος είναι στη δουλειά μας, είναι παραγωγός. Έχει εταιρεία δίσκων τώρα, η οποία λέγεται Πρότασης. Είναι πρωτότυπη βέβαια η λέξη αυτή για τον τίτλο. Αλλά θα ήθελα να πω, την τιμάει. Όλες οι προτάσεις του, αν προσέξεις, έχουν ευγένεια και ήθος. Είναι από αυτές που δεν τον ενδιαφέρει αν θα βγάλει ή θα βγάλει χρήματα. Το κάνει γιατί το κάνει. Πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι είναι σαν τον Νίκο, τόσο ευγενείς,
είναι ευγενής. Ο κύριος Στέλιος Λινιάδης. Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλώς ήρθες. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα το γνωρίζεις, φαντάζομαι, κύριο Μουσαφίδη. Κάπως έχεις ασχοληθεί και εσύ τροποντινά με το τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Τάκης πήρε με μια σχετική καθυστέρηση τη θέση που του αξίζει στο πάνθεο του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί όταν τον γνώρισα εγώ, στο ξεκίνημά του, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, που εγώ ήμουν παραγωγός, ο Τάκης ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες τότε, αλλά όπως ο ίδιος έλεγε νωρίτερα, είναι τουλάχιστον διπρόσωπος, με την καλή έννοια. Και ο ίδιος έγραφε δύο διαφορετικά είδη τραγουδιού, που το ένα είδος έριχνε ένα προπέτασμα καπνού μπροστά στο άλλο. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει ένας παρατηρητής την τρομερή ποιότητα που έκρυβε ο Μουσαφίρης. Εγώ αισθάνομαι ότι με τη δική μας παρέα, τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον Τάσο Φαλιρέα, καταλάβαμε πολύ νωρίς. Εμείς μείναμε στο «κάνε κάτι να χάσω το τρένο», που κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και από τις σπουδαιότερες στιγμές του Δημήτρη Μητροπάνου. Εγώ όταν σκέφτομαι Μητροπάνου πηγαίνω στο «κάνε κάτι να χάσω το τρένο».
μαζέμαι μέσα στα χέρια σου τα δικό. Φυλάκισέ με, κάνε κάτι λοιπόν, να χάσω τον τρένο. Κάνε κάτι, να χάσω τον τρένο. Μπράβο. Ο Μουσαφίρ λοιπόν είχε αυτές τις δύο πλευρές και επειδή ήταν και πολύ εμπορικός, προβαλότανε πάρα πολύ η εμπορική του πλευρά και δεν τον κατέτασαν τότε και για πολλά χρόνια μετά στο πάνθεο των σπουδαίων, των μεγάλων, δηλαδή μαζί με τον Καλδάρα, με τον Άκη Πάνου, με αυτούς. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Ο χρόνος ξεκαθάρισε τα πράγματα και δικαίωσε και εμάς που πιστέψαμε στον Τάκη από την αρχή. Πίσω από το προπέτασμα κρυβόταν ένας πάρα πολύ μεγάλος δημιουργός. Και ο Τάκης ήταν ανέκαθεν και ένας σκηνοθέτης της δουλειάς του, όπως είδαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι σκηνοθέτης, έχει δίκιο πολύ, παιδιά, το ξέρω από πρώτο χέρι δηλαδή. Έχω κι εγώ να σας πω πολλά γύρω από αυτό, από τη σκηνοθετική του πλευρά. Κύριε Κοντογιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας εύχομαι. Τι κάνετε? Τι κάνεις, Σπύρο? Καλά, αγόρι μου, καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ, σε αυτή τη βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Τάκη. Είχα σκεφτεί να πω κάτι άλλο, αλλά με έχει τσιγκλήσει πολύ αυτό που είπε ο Στέλιος, ο Ελληνιάτης δίπλα μου, για τα χρόνια εκείνα. Ήταν χρονιά όπου ο Μουσαφίρης έκανε κάθε μήνα και ένα σουξέ. Μας έλεγε με μια προκλητική διάθεση, θα έλεγα, με ενδιαφέρει να κάνω σουξέ. Εμείς αντιλαμβανόμαστε άλλα πράγματα στα τραγούδια του. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς ότι θέλει να κάνει σουξέ. Είχε να πει πράγματα, είχε να πει ουσία. Είχε καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, είχε ένταση η μουσική του και η στίχη του. Γιατί πρέπει να πω και αυτό με μια μικρή παρένθεση, ότι ο Μουσαφίρης ανήκει στους ελάχιστους δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού που είναι ολοκληρωμένη δημιουργή. Γράφει τους στίχους και τη μουσική μόνος του. Είναι πολύ λίγοι. Είναι ο Γιώργος Μητσάκης, είναι ο Άκης Πάνου, θα παραλείψω πολλούς, φαντάζομαι. Είναι ο Βαμβακάρης σε μεγάλο βαθμό, είναι ο Μπαγιαντέρας. Και στα νεότερα χρόνια είναι ο Τάκης και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ότι είναι και ο Καραμπεσίνης. Να πω ότι εν αρχή είναι ο λόγος στα πάντα, πόσο μάλλον στο τραγούδι, ότι ο Τάκης Μουσαφίρης γράφει και το στίχο και τη μουσική, αλλά γράφει και τις παρτιτούρες. Ναι. Προσέξτε, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Έχει συνολική άποψη για το τραγούδι, πώς θα το γράψει και πώς θα το δώσει στον ερμηνευτή. Και οι παρτιτούρες λοιπόν, του λέει είναι εργατέχνης. Βεβαίως. Κοιτάξτε να σας πω όμως ότι ακολουθεί έναν μεγάλο δρόμο λαϊκό, τον οποίο ακολούθησαν ο Γιώργος Μητσάκης και ο Άκης Πάνου, δηλαδή έγραψαν το 90% των τραγουδιών τους μέχρι το θάνατό του. Στίχους μουσική. Στίχους μουσική και ενορχίστρωση. Εδώ ο Μουσαφίρης είχε και το προνόμιο να γράφει και τις παρτιτούρες. Άρα λοιπόν έχει μια συνολικότερη άποψη του τραγουδιού, γι' αυτό και τα τραγούδια του έχουν βρει τόσο μεγάλη απήχηση στο λαϊκό αίσθημα. Αλλά θα επανέλθω στο προηγούμενο. Μας έλεγε λοιπόν, με έτσι, διάθεση πρόκλησης, θέλω να κάνω σουξέ. Εμείς δεν το πιστεύαμε, γιατί στις ιδιωτικές συζητήσεις και στα ιδιωτικά παίξηματα, γιατί ο Τάκης του άρεσε να παίζει και να τραγουδάει, και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που τη μουσική την έχει ανάγκη ως έκφραση και όχι για να κάνει σουξέ όπως μας έλεγε. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν του το έχω πει ποτέ απευθείας ή μπορεί να το έχω γράψει. Πάντως το λέω ότι το ταλέντο είναι σαν την υγρασία. Δεν μπορείς να την κρύψεις. Θα βγει με όποιες προθέσεις και αν ξεκινάς. Θες να κάνεις σουξέ, άμα έχεις ταλέντο, θα βγει το ταλέντο σου, θα βγει η έκφρασή σου, θα βγει η καλλιτεχνική σου αξία και η δύναμη. Ερήμην σου. Ερήμην σου. Αυτό νομίζω ότι έγινε στον Τάκη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμπέσαμε κάποια χρόνια, που ανακαλύψαμε αυτόν τον άνθρωπο, που γίναμε φίλοι και που μας χάρισε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα τραγούδια και τη φιλία του βέβαια και την προσωπική του παρουσία πέρα από τα τραγούδια του. Είναι πολύ τιμητικό, Γιώργο, που είσαι απόψε εδώ πέρα και ακούω αυτά τα λόγια. Μπορεί να μην φαίνομαι, μέσα μου κοκκινίζω όμως. Το λέω αλήθεια. Μας έχουν βάψει τα εκεί. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος, ο Κοντογιάννης, είναι από τους ανθρώπους
που στηρίζουν το λαϊκό τραγούδι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και σαν μία από τις πολλές βέβαια κολόνες του ελληνικού τραγουδιού. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Λες και έχει από τη γέννη του υποχρέωση να υποστηρίξει το λαϊκό τραγούδι. Περιοδικά έχουν βγάλει, το γνώρισε τότε που ήταν μαζί και με το Φαλιρέα τον Τάσο στον Τέφι. Τώρα βγάζει το λαϊκό τραγούδι και θυμάμαι μια φορά τη χαρά είχε κάνει όταν ήμασταν στο στούντιο στην Κολούμπια και τραγούδαγε η Πίτσα Παπαδοπούλου και ήταν και ο Τάσο Φαλιρέας και εσύ θυμάσαι που τραγούδαγε και χορεύατε μέσα όταν έλεγε η Πίτσα θα τα βροντίξω όλα, όλα κάτω και θα φύγω. Φύγω. Λοιπόν, ήταν και ο Τάκης και η Πίτσα σε μια έξαψη τεράστια και λέγαμε πώς αυτό το πράγμα τώρα θα μαζευτεί να γίνει τραγούδι. Νόμιζες ότι κάτι θα εκραγεί, θα τους ξεφύγει. Και όμως ο Μουσαφίρης, ο οποίος είναι ένας εκρηκτικός άνθρωπος, όπως ξέρουμε πολύ καλά όσοι τον γνωρίζουμε, ή λίγο ή πολύ, καταφέρνει ακόμα και αυτό να το ελέγξει και την έκφρασή του και τα έντονα συναισθήματά του να τα φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο συγκροτημένο τραγούδι, το οποίο να μην, από το οποίο να μην περισσεύει τίποτα, ούτε να λείπει τίποτα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Τυπάντο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνήθως σας καμαρώνουμε εκεί να διευθύνετε τα παιδιά. Απόψε έχουμε την τιμή να κάθεστε και στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Για τον Τάκη να πω ότι γνωριζόμαστε μόνο 4 χρόνια, περίπου, έτσι θα γίνει. Είμαστε πολύ φίλοι. Νομίζω ότι τον ξέρω χρόνια πολλά και θα ήθελα να πω κάτι που λένε τα παιδιά, ότι η μουσική που γράφει είναι πάρα πολύ ωραία, η στίχη πάρα πολύ ωραία και είναι και καλός δάσκαλος, κύριε Δημήτρη, μου λένε. Εμένα ταυτίζεται η γνώμη μου με τον παιδιό και είναι και καλός άνθρωπος, μου το τονίζουν τα παιδιά. Έκανε μάθημα με τα παιδιά και ήταν κάτι το πάρα πολύ ωραίο. Άμα λένε τα παιδιά μια κουβέντα, είναι ξηράφι, δεν έχει... Ναι. Εγώ σ' αγαπάω έτσι, πώς να σου πω, χωρίς τίποτα άλλο, σ' αγαπάω. Αυτό το λέει, γιατί αξίζεις να αγαπιέσαι. Αλλά έχω και μια ζήλια για σένα, εντός εγωικών. Σε ζηλεύω στο περιβάλλον που δουλεύεις με αυτά τα παιδιά εκεί. Εκεί εσύ δουλεύεις με τα αγγελούδια. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι ανάμεσα στα αγγελούδια. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος που δεν πρόκειται να αγγίξεις ούτε πούπουλο από φτερό αγγελουδιού. Είσαι άνθρωπος που χαίρονται οι γονείς που τα παιδιά τους είναι μαζί τους. Έζησε αυτή, έχω την εμπειρία να ζήσω που είσαι ακριβώς και σου δίνω ένα μεγάλο μπράβο, σου λέω συγχαρητήρια και πρέπει να υπάρχεις, και αν υπάρχουν κι άλλοι σαν εσένα να υπάρχουν, για να μεταδίδουν παιδεία, μόρφωση, καλοσύνη, ανθρωπιά και ελπίδες για το μέλλον στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Συγκινούμε. Κύριε Στέλιο Πλακίτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι απόψε με πολύ χαρά και με μπερδεμένα συναισθήματα για το φίλο μου τον Τάκη τον Μουσαφίρη, που τον θαυμάζω, που είναι στιχουργός, ποιητής, διαχρονικός, έχει αφήσει μεγάλες επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι. Οι ειδικοί, ο Γιώργος Κοντογιάννης και ο Στέλιος Ελληνιάδης, είπαν πολύ ελάχιστα πράγματα για την δύναμη και το εύρος του Τάκη του Μουσαφίρη. Απ' την άλλη μεριά, Σπύρο, θυμάμαι τον Απρίλιο του 2005 που σε αυτό το χώρο δίπλα μου καθόταν ο Πάνος ο Γιαραμάνης, ο αείμνηστος αυτός φίλος μου που δεν πρόλαβε να δει την εκπομπή του, η οποία παίχθηκε μετά από 15 μέρες. 16 χρόνια κολλημένο το ραδιοφωνάκι στο αυτί. Ή το απόγευμα, ή αν δεν το προλάβεις το απόγευμα, το βράδυ 4-5 το πρωί τη νύχτα, λαϊκή βάρδη. Το λαϊκό τραγούδι στο θρόνο του και πάλι. Δεν είναι συνθέτης, δεν είναι στιχουργός, δεν είναι ερμηνευτής, δεν είναι παραγωγός και το λαϊκό τραγούδι του οφείλει πάρα πολλά. Και όλοι εμείς που το αγαπάμε του οφείλουμε πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, ακρίτας, ταγμένος, λάτρης, με μόνο όπλο του, μόνο την αγάπη για το λαϊκό τραγούδι, ο κύριος Πάνος Γιαραμάνης. Δεν είμαι ο μόνος. Κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω το λαϊκό τραγούδι εκεί που πρέπει, ούτως ώστε να περάσει και στις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι ως ένα σημείο τα έχω καταφέρει. Πώς όμως.
με την καθολική υποστήριξη του κόσμου, με τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος, όλα αυτά τα 15,5 χρόνια, ήδη βρισκόμαστε στο 16ο, και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, εκτός από τους χιλιάδες ή τους εκατοντάδες χιλιάδες ή και τα εκατομμύρια ανώνυμους που ακούνε την εκπομπή τόσα χρόνια και εκφράζονται με τα αισθήματά τους, ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά εσάς και το εκλεκτό σας επιτελείο και την ΕΤ, που μια τηλεοπτική εκπομπή φιλοξενεί μια ραδιοφωνική. Έτσι. Είναι το μεγάλη ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Ακριβώς. Σήμερα είναι η Ναυσικά δίπλα μου, η οποία έχει σταθεί και τότε και σήμερα κοντά στον πάνω του Γεραμάνη. Είναι δύο λόγια για το μνημόσυνο των 4 χρόνων του πάνω του Γεραμάνη. Καλησπέρα. Είναι φυσικά η Γεραμάνη, είναι, πώς να το πω, δηλαδή όσοι γνωρίζανε τον Πάνο, αγαπούσαν τον Πάνο, δεν αγαπούσαν ούτε τόσο λιγότερο την Αυσικά. Η Αυσικά Γεραμάνη είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μια σπάνια γυναίκα με πολύ άντρα μέσα της. Στα πολύ δύσκολα βράχος, έχει και μια θητεία, εν πάση περιπτώσει, όσοι ξέρουμε, τι ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στο Φυσικούλα απόψε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάει λίγο, θα πρέπει να πούμε εμείς μερικά πράγματα. Όντως, για το μεγάλο φίλο τον Πάνο, είχαμε ξεκινήσει την γνωριμία μας τότε μαζί και γίνανε τα πράγματα όπως γίνανε. Να μην το ξεχάσω, θα το πω αργότερα, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Την πρώτη Κυριακή του Μάη, γνωρίζετε όλοι οι φίλοι, στο γνωστό στέκι στην πλατεία Χαλανδρίου, θα πάμε πάλι για τον Πάνο. Ετοιμάζεται και μια, τη βιογραφία του, Ετοιμάζεται η βιογραφία του Πάνου από τις εκδόσεις Άγκυρα. Θα κυκλοφορήσει του χρόνου πλέον. Ποιος το επιμελείται, ποιος το τρέχει? Ο Βασίλης ο Καρδάσης. Μια και τώρα πώς να το συνδέσουμε, θέλετε και λίγο πιο χαριτωμένα? Ας το συνδέσουμε λίγο πιο χαριτωμένα. Λοιπόν. Γεραμάνης, Μουσαφίρης. Για μπορείς εδώ, κύριε σκηνοθέτα, για κοιτάξτε εδώ, τι λέω. Θα σας το γυρίσω, θα το δείτε όλοι από κοντά, είναι πολύ επιτυχημένο. Τάκη, ξέρεις πόσους μουσαφίριδες είχα στην εκπομπή μου αυτά τα 15 χρόνια? Μα κι εγώ πάνω μου δεν είμαι ξένος. Δεν το ξέρασα από το τραγούδι που είχα εγώ τότε, εγώ ο ξένος. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το έχει κάνει ο Γιώργος Λονταρίτης, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταπληκτικά πράγματα. Που του στέλνω χαιρετίσματα και σε αυτόν και στην Άννα. Λοιπόν. Όταν ήταν η άλλη εκπομπή, Σπύρο, τώρα και 4 χρόνια, είχε πάει ο Μητροπάνος Παπαδημήτρης και έκανε 10 εκπομπές με τον Πάνο. Και ύστερα πήγα εγώ να κάνω άλλες 10 εκπομπές. Και μια μέρα του λέω, έχω μια εκπομπή στην τηλεόραση, θέλω να έρθει. Μου λέει, Τάκη, δεν έχω πάει ποτέ στην τηλεόραση, γιατί νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ είμαι από πίσω, γράφω και τα λοιπά, δεν νομίζω πάει. Καλά το είπα. Μην δει όμως ότι στενοχωρέθηκα και μου λέει, συνέφιασες. Καλά, δεν πειράζει, του λέω. Μου λέει, αν μου πεις ένα λόγο που να με πείσεις να έρθω, θα έρθω. Δεν έχω κανένα λόγο, το μόνο που έχω, του λέω, είναι ότι σε χρειάζομαι. Θα έρθω, μου πει. Και έτσι ήρθε τότε εδώ πέρα και είπε αυτά που είπε, τα οποία όχι μόνο θυμάμαι, τα έχω γραμμένα ανεξίτηλα μέσα μου. Γιατί ήταν πραγματικά ένας αγωνιστής, με όλη τη σημασία της λέξης, και αγωνιζόταν για το λαϊκό τραγούδι. Θα ήθελα να πω για τον Τάκη, από όσα λένε τώρα, σπουδαίος ερμηνευτής. Εγώ τον έχω απολαύσει ένα απόγευμα όταν πήγα στο σπίτι να πάρω μια συνέντευξη για τον ταχυδρόμο το 1988, τον Γενάρη, και κράτησε 8,5 ώρες. Η συνέντευξη. Δεν κράτησα σημειώσεις και μου έπαιξε 4 ή 5 φορές στα ακόρντα του πιάνου, μου έπαιξε το ξένο και ύστερα μου το τραγούδισε 3 φορές και μου είπε αν μου αρέσει. Του είπα μου μυρίζει υπηρώτικο σκοπός, μου είπε είναι καθαρά υπηρώτικο το χρώμα και θυμίσου ότι θα γίνει σουξέ. Είναι από το Κοντούλα Λεμονιά η δοκοδρόμηση. Ακριβώς, η ρίζα του η μουσική.
Και μετά, όταν πήγα στο στράτο Διονυσίου να πάρω και από αυτόν μια συνέντευξη, που ήταν στο στράτο στο μαγαζί της Φιλελλήνων, του είπα ότι άκουσα αυτό που προορίζεται για τον ίδιο. Και μου είπε αλήθεια. Και του λέω αλήθεια. Σου έρχεται μια επιτυχία, στράτο του, ε? Έτσι του είπα. Ναι. Λοιπόν, και το χάρηκα τον Τάκη που τον άκουσα να μου το παίζει και να μου το τραγουδάει. Και όταν του είπα ότι μου αρέσει, μου το είπε και δύο και τρεις φορές. Και εκεί έτσι συγκινήθηκε. Άλλο που δεν ήθελα, έτσι. Πολύ μου αρέσει, ναι. Πολύ μεγάλος άνθρωπος, πολύ μεγάλος. Εγώ δεν θα πω τίποτα για φυσικά, τώρα θα πω μετά. Ωραία. Εγώ πάντως χαίρομαι που είμαι απόψε κοντά σου, σε αυτή τη γιορτή για σένα. Βέβαια θα ήθελα να ήταν διαφορετικά, δεν είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σε καλά. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και ξέρουμε τι ακριβώς νιώθεις. Εντάξει. Ξέρουμε τι ακριβώς. Ξέρω όμως ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και γι' αυτό είμαι εδώ. Καλησπέρα, Ειρήνη Τουμπάκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Ειρηνάκη μου? Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι σήμερα εδώ. Εγώ για τον κύριο Μουσαφίρη, δυστυχώς νιώθω είμαι πολύ μικρή για να μιλήσω για τη σπουδαιότητά του. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ όμως για τις συμβουλές που μου έδωσε. Και καλή συνέχεια. Εγώ δεν σου έδωσα άντε πάρε κι εσύ. Σου έδωσα αφού το μέτρησα. Δηλαδή, το μέτρησα, είδα το νούμερό σου, στη φωνή εννοώ, και στην ψυχή σου και στο έδεσα. Εγώ αυτή τη στιγμή απόψε, δεν θέλω να ευχαριστηθείς μόνο εσύ, αλλά το μυαλό μου πηγαίνει και στη Ρόδο, από όπου είσαι, να κάνω να χαμογελάσουν οι γονείς σου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να ξέρουν πού είσαι, σε ποια χέρια είσαι, σε ποια εκπομπή είσαι και να τους απαλυνθεί μέσα τους το ότι δεν είσαι κοντά τους. Γιατί οι γονείς, τα παιδιά, όσο να λένε, τα αφήσαμε να φύγει, κοντά τους τα θέλουν πάντα. Σε παρακαλώ απόψε, την ψυχή το βρες και κόψε. Πάρε την ανανοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Σου εύχομαι καλή πρόοδο και απόψε ήσουν πάρα πολύ καλή. Το λέω από τις πρόβες, γιατί ακόμα δεν τελείωσε. Και σε ευχαριστώ και για την ταλαιπωρία που σου έκανα αυτές τις μέρες. Γιατί οπωσδήποτε ήταν ταλαιπωρία οι πρόβες. Καθόλου. Σχολείο ήταν. Ωραία. Καλησπέρα, Νίκο Μακρόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ, ειλικρινά ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ γιατί μπροστά στον κύριο Μουσαφίρη ήταν εδώ να μην έρθω. Πώς δεν ήταν? Και επιτέλους. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άκουσα και Βίτσα Παπαδοπούλου, για να λέμε και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ευτύχησα να πω ακόμα τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη. Μου άρεσε το ακόμα. Μα είμαστε ζωντανοί. Αυτό. Όχι, δεν είναι αυτονόητο αυτό που κάνει ο Νίκος. Παιδιά, δεν κάνω τον ειδικό, αλλά κλείνει 5 χρόνια αυτή η εκπομπή. Άνθρωποι που κάνουν μια... Ο Νίκος τώρα... Όλοι γνωρίζετε τι επιτυχία κάνει έτσι. Άνθρωποι έτσι τόσο επιτυχημένοι και τα λοιπά, αν δεν έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, πολλοί έχουν πει όχι στο να τιμήσουν ένα συνθέτη που έχει δώσει πολλά πράγματα στον ελληνικό τραγούδι. Σου λέει, εγώ έχω να βγάλω τίποτα από αυτό? Όχι, δεν έρχομαι. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε από καρδιά. Εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά κάτι δείχνει αυτό κιόλα. Θα ήθελα να πω για τον Νίκο ότι ο Νίκος είναι σίγουρα καλός τραγουδιστής. Είναι πολύ καλή φωνή, είναι αντρίκια φωνή. Είναι φωνή που όταν τραγουδάει μπορεί να χορέψει ο τραγουδιστής. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με ξενύχτη, μέχρι και λύστη. Μα μη με λες αχαρίστο και παλιό εγωίστη. Είναι λαϊκός τραγουδιστής και είμαι σίγουρος ότι ύστερα από κάποιο καιρό, γιατί προς τα εκεί πηγαίνει, θα ανοίξει πόρτα. Έχει ήδη κάνει επιτυχίες, αλλά της μεγάλης επιτυχίας, η οποία μεγάλη επιτυχία είναι διαφορετική από τις μεγάλες επιτυχίες. Έχεις μέλλον, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ και συνέχισε έτσι. Συνέχισε έτσι. Εμείς πιστεύω θα συναντηθούμε και εδώ. Είναι και αυτό που λέει ο Κοντογιάννης πριν. Κάποια στιγμή βγαίνει η ερήμη, ρε παιδί μου. Θα σου βγει η ερήμη σου. Όταν υπάρχει το ταλέντο, τη φωνάρα. Ο Νίκος είχε έρθει εδώ και ακόμα τον ευχαριστώ και σε μια βραδιά και που είχαμε κάνει ένα αφιερώμα στον Καζαντζίδη και μας είπε Καζαντζίδη και μας γονάτισε. Ας πούμε. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Εγώ δεν τον ήξερα τον Νίκο, εγώ τον άκουσα στο αφιερώμα του Διονυσίου που κάναμε. Εκεί τον άκουσα. Το Διονυσίου και λέω είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
Και, καλά, και ωραία, ο Νίκος ήρθε. Η πίτσα τη δουλειά έχει εδώ. Αυτό, πώς εξηγείται δηλαδή, το να είναι πίτσα εδώ. Η πίτσα τη δουλειά. Κοριτσάκι μου! Ακούς, η πίτσα τη δουλειά έχει αλλού. Όχι, η δουλειά έχει εδώ. Η πίτσα είναι εδώ πέρα. Η πίτσα είναι κομμάτι από τον εαυτό μου. Δεν έχουμε, ήμασταν πολύ δεμένοι, έχουμε κάνει πορεία. Χρόνια μαζί, μαέστρος. Χρόνια ακριβώς. Η πίτσα μπορεί να ο πει. Ο μαέστρος μου, χρόνια. Και να σου πω, κι αν δεν είχα ανταμώσει τον Τάκη, ακόμη θα ήμουν η καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν θα με ήξερε κανείς. Οφείλω πολλά στον Τάκη, γιατί με πίστεψε, με είχε 4 χρόνια. Ήξερε τι έπρεπε να μου δώσει, ήξερε τι έπρεπε να τραγουδήσω. Εγώ ήμουν απελπισμένη εντωμεταξύ, δεν ήθελα πια ούτε εταιρείες, ούτε τραγούδια, τίποτε. Ήθελα να παρατήσω. Ναι, ήθελα να τα παρατήσω από εταιρείες. Γιατί ήμουν στις καλύτερες και χρόνια ταλαιπωρήθηκα. Δεν θέλω, λέω, καλά είμαι. Εγώ εντωμεταξύ είχα τον Τάκη, δούλευα, είχα το μεροκάματό μου καλά, όλα εντάξει. Μου λέει ο Τάκης, όχι, θα σου δώσω εγώ τραγούδια. Και μου έδωσε 4 δίσκους. Ο κάθε δίσκος είχε τουλάχιστον 8 επιτυχίες. Ο κάθε δίσκος. Η πίτσα είναι μέσα στις 4 καλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστρες λαϊκές όλων των εποχών. Όπως το λέω, είναι τέτοια η πίτσα. Είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Μπράβο, πίτσα! Μπράβο! Μπράβο! Ήτανε μοιραίο να συναντήσω την πίτσα από τη θηλυκή πλευρά κι άλλη μια τραγουδίστρια πάλι, η οποία δεν είναι απόψε γιατί είχε συναυλία και έτυχε να είναι την ίδια μέρα, γιατί ήθελα να είναι κοντά μας και αυτή, θα ήταν και αυτή δίπλα η Δούκισσα. Απόψε βέβαια, αφού της στείλω τα χαιρετίσματα, ξέρεις τι θα έχει πάθει η Δούκισσα απόψε. Θα ψάχνετε να βρεθεί και δεν θα βρίσκεται, γιατί είναι εδώ. Κατάλαβες, είναι σίγουρα εδώ. Μιλάγαμε λίγο με τον Δημήτρη τον Μητροπάνου. Τώρα τι να πει ο Δημήτρης για τον Τάκη και ο Τάκης για τον Δημήτρη. Αλλά μου έλεγε ο Δημήτρης, ρε παιδί μου, είναι. Εντάξει, τον ξέρουμε τι είναι, αλλά είναι πολύ σπουδαίος και αθώος άνθρωπος. Και τότε που έκανε, μου λέει, τις επιτυχίες που γινόταν ο χαμός, αυτός ήταν ο Τάκης που είναι και τώρα και που ήταν και πριν τις επιτυχίες και μετά. Ποιο αληθινό άνθρωπο δεν υπάρχει από τον Τάκη. Δεν έχει αλλάξει ο Τάκης. Ο Τάκης είναι αυτός. Ίδιος ήταν, ίδιος είναι και ίδιος θα μείνει. Δεν τον αγγίξαν επιτυχίες. Ο Τάκης, μα και ψυχούλα του μιλάει, γιατί την ψυχούλα του μιλάει. Αυτός που αγαπάει, τους αγαπάει. Για τους άλλους είναι διάφορος. Δεν νομίζω να έχει κανένα που μισεί. Δεν έχει. Απλά. Ή τους αγαπάει ή δεν τους αγαπάει. Δεν μισεί κανένα. Δεν τον αφορά το θέμα. Τον αφορά η μουσική, τον αφορούν οι φίλοι του. Ήρεμος, ήσυχος. Και μαμούνι μεγάλο, ε. Πω, μαμούνι. Είναι μεγάλο. Σκηνοθέτης μεγάλος. Μεγάλος. Μόνο την ώρα της υπερβολής, κράτα τον. Λίγο κράτα τον. Κάτω τον 5 λεπτά, ξανασυνέρχεται και αυτό. Όπ, και αυτό. Λες αυτό σκηνοθέτης και τα λοιπά. Και θα πω κάτι, δεν είχα σκοπό να το πω. Ίσως κάποια άλλη φορά. Εγώ έχω γράψει το τραγούδι του, το χιονόθρωπο, τον έχω γράψει σενάριο για έργο. Και κάποια φορά, αν μπορέσω να περισσέψουν, όχι από αυτά που έχω, μην βρω κάπου αλλού χρήματα, θα το γυρίσω αυτό. Θα το γυρίσω το χιονόθρωπο, θα το γυρίσω ταινία, η οποία θα είναι κανονική ταινία. Θα είναι, ξέρω εγώ, 78-80 λεπτά. Γιατί όσο κόβεις λιγότερο, στοιχείς και λιγότερο. Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Το χιονόθρωπο. Άλλη φορά θα σου πω. Θα σου πω ακριβώς πώς τον βλέπω και τα λοιπά. Θα σου το πω. Εγώ έχω να πω για τον Δημήτρη το εξής. Αυτή η συνάντηση ήταν μοιραία για μένα, ήταν μεγάλη συνάντηση. Συναντηθήκαμε έτσι κάπως και θηλυκώσαμε, ανταμώσαμε. Είναι μεγάλη φωνή, το ξέρει ο καθένας. Εγώ έχω πει τόσα πολλά, να μην πω κι άλλα. Και μου πει, γιατί θα μου κάνει παρατηρήσεις έξω. Μου κάνει παρατηρήσεις. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Εγώ όμως αυτά μου βγαίνουν. Λέω αλήθεια. Έχω να πω για τον άνθρωπο Δημήτρη Μητροπάνου, αυτή τη στιγμή. Χθες ήμασταν 2 ώρες μαζί. 2 ώρες μαζί. Δεν είχαμε κανένα τίποτα.
Είπαμε πράγματα από αυτά που λένε οι φίλοι και οι άντρες. Θαύμα, σαν παλιά που ξεκινάγαμε. Με δύο λέξεις, τι είναι ο Μητροπάνος. Προσέξτε, το μεγαλείο των μεγαλείων. Μάλιστα. Μιλήσατε από τα καλύτερα παιδιά. Δηλαδή, όπου και να ακούσεις, θα πούνε ο Μίτσος, Κυμπάρης και το καλύτερο παιδί. Και όντως ακόμη το λέμε ότι όλοι και οι παλιοί, που τον ξέρουμε τόσο καλά, δηλαδή, που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, πολύ Κυμπάρης, πολύ, το καλύτερο παιδί. Το λέω ειλικρινά αυτό. Κι άλλοι ήταν καλά παιδιά, αλλά ο Δημήτρης ήταν άντρας, Κυμπάρης. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν είχε λόγια, ας πούμε. Μια και δεν είχε λόγια και δεν έχει άλλα λόγια και είπαμε και πολλά λόγια να το σπάσουμε λιγάκι και μια και φτάσαμε στον Δημήτρη να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά. Έχετε αντίρρηση? Καλά. Παρακαθούμε. Πάμε. Ε, Δημήτρη. Πάμε, πάμε. Είσαι καλός άνθρωπος. Θα τη φτιάξω την μορφή σου από γράμματα φθαρμένα, από λόγια ξεχασμένα και από κάπου μολυβένιο ουρανό. Σ' αγαπώ. Θες δε θες απόψε θα έρθω μέσα στη ζωή σου. Θες δε θες απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου από πικραμένες ώρες, από περασμένες μπόρες και από νύχτες που δεν τέλειουν ποτέ. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω κι αν θα με κόψουν. Σε τρένα που ποτέ δεν φυγάνε, πήραμε καράβια που δεν φύγαν πουθενά. Όλα μας τα όνειρα χαμένα πήγανε κι ο καιρός περνάει για να περνά. Ρωτάς για ζωή
κι αρωτάς για ζωή, κι αρωτάς για χαρά. Βλέπαμε τα φώτα που ποτέ δεν φτάσαμε, όσα γυρευτήκαμε θα γίνουν προσέχον. Μάθαμε τα χρόνια που στο δρόμο χάσαμε και δεν θα τα βρούμε δυστυχώς. Καταρχάς θέλω να πω για το αγάπη μου την άλλη φορά που μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι από το τελευταίο του δίσκο του Δημήτρη που έχει μέσα δύο τραγούδια. Το μονομάχο και αυτό. Το διαπασόν, που και αυτό είναι στίχη δική σου και μου αρέσει πάρα πολύ και η στίχη. Μια και λέμε για τους στίχους, εδώ τι έγραψες πρώτα στο τρένο, τη μουσική ή τους στίχους? Μου βγαίνουν μαζί, ξέρεις. Τι μαζί? Φορτωμένα τα τρένα. Έχουν και το εμβόλυμα μέσα. Μου βγαίνουν την ίδια στιγμή. Αρχίζει και λέει, παίζει. Στο τέλος έχει ολοκληρώσει τη μελωδία. Ναι. Τώρα με τους στίχους, άστο, πάμε στο σπίτι, ανοίγουμε συρτάρια. Είχες πει αυτό, είχες πει εκείνο, έχεις γράψει αυτό, έχεις κάνει εκείνο. Φέρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εδώ. Μου έχεις κάνει πολλά τέτοια. Έρχεται στο σπίτι, ανοίγει τα συρτάρια και βρίσκεις αυτό. Μου λέγει, έχω αυτό. Άρα, αυτό. Που έχεις τα πακέτα με τα τσιγάρα καταρχήν. Γιατί από πίσω πάντα έχει γραμμένα. Χιλιάδες κάτω. Πακέτα με τα τσιγάρα. 35 την ημέρα πακέτα. Λοιπόν. Από εδώ θα πάρουμε αυτό, από εκεί θα κάνουμε αυτό. Μου λέει, άκου τι σου λέω. Αλλά ακούω. Πήρε την ελληνική μου τα χέρια σου. Ωραίες στιγμές, ωραία πράγματα. Όσο για τους στίχους, έχω το εξής. Κάποια στιγμή ακούω φωνές μέσα μου. Θα σας το πω έτσι. Ακούω φωνές μέσα μου. Τι γίνεται, τι φασαρία. Μπαίνω μέσα μου και βλέπω δύο ανθρώπους αγκαλιασμένους. Ένα άντρα, μια γυναίκα. Τι κάνετε εκεί εσείς? Τραγούδι. Στον ξένο τόπο. Ήταν ο στίχος και η μουσική. Άσε πολλές φορές βλέπω το στίχο να χορεύει και η μουσική να γονατίζει και να του κάνει παλαμάκι. Έτσι το δημιουργώ. Δηλαδή πολλές φορές βέβαια. Αυτό είναι ωραίο στίχος για ένα τραγούδι, εσύ. Γράψτε αυτό το στίχο κατά το τραγούδι. Ο στίχος χορεύει και η μουσική βαράει παλαμάκι. Καταπληκτικό. Από μικρό. Μπορεί να έχει τρακάρει, μπορεί να είπα, γιατί ό,τι θυμότανε. Α, ναι, ναι. Αδιαφορούσε τι γινότανε. Ναι. Το πακέτο να γράψει το τρακάρι, Χριστιανέ. Ναι, στο φτυχίο να τρακάρει. Το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά κάνει και καλά. Στην Βάρκηζα τι έπαθα μια μέρα. Πήγα και έγραφα, είχα εμπνεύσει για σένα. Και πάω λοιπόν. Τι θα πάρει, τι λέω, σε λίγο, σε λίγο. Και εγώ είχα απλώς τα χαρτιά που είχα μαζί μου, είχα την τσάντα μου. Και γράφω και γράφω και απορροφιέμαι και ενοχιστρώνω και αυτά. Πέρασαν κάνα δύο ώρες. Τι λέω, λάτε, έρχεται. Τι οφείλω? Μα δεν πήρατε τι, εγώ νόμιζα είχα φάει. Αυτό είναι αλήθεια, τέτοια αφηρημάδα, ας πούμε. Τέτοια αφηρημάδα. Πολλά, πολλά. Δημήτρη Παπάζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που με καλέσετε και χάρηκα που ήρθα στην εκπομπή σας. Με τον Τάκη Μουσαφίρη θα πω την... Αλλά πριν πω για τον Τάκη Μουσαφίρη θα πω το εξής. Με τον Μητροπάνο έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί σε προγράμματά του με μεγάλες επιτυχίες, με την Πίτσα επίσης. Είχα έναν συναδελφό μου, τον Αλέξη τον Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη φαντασία που ήταν και πήγα εγώ. Και ο Αλέξης πήγε στον Τάκη Μουσαφίρη, στο μαγαζί που τραγούδαγε και η Πίτσα και άλλοι άνθρωποι. Εγώ λοιπόν πήγαινα.
Εκείνη την εποχή Σακελαρίου, η Τζενιβάνου. Πήγαινα λοιπόν μετά τη δουλειά, γιατί στο πρώτο πρόγραμμα στη Φαντασία, το 12.30 ώρα είμαστε μακριά, είμαστε του πρωινού. Λοιπόν, πήγαινα στο μαγαζί και ήμουν ερωτευμένος εκείνη την περίοδο. Μέσα στη μαύρη συμφορά μου ήρθε και ο έρωτας. Και μέσα στην απελπισία μου, έτσι, με αυτήν την οικειότητα που ο Μουσαφίρης σου έδινε, ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος απρόσωπος, γύρισα και του είπα μέσα στην αυθορμητισμό μου, γράψε ένα τραγούδι που να λέει απόψε, λείπει ο χορευτής. Α, ξεχάστηκα, περάσαν τα πράγματα. Όμως μέσα σε αυτό το μαγαζί, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ένα βράδυ είδα ένα μεσόκοπο άνθρωπο, ο οποίος φοράγε ένα πολύ κυμπάρης, λαϊκός παλιός μάγκας, με το καφέτι, το κοστούμι, το ριγέ, καπεντακάθαρο πουκάμισο, γραβάτα, και χορεύει ένα ζεμπέκικο, σας το λέω και να τριχιάζω. Και όταν είδα αυτόν τον άνθρωπο να χορεύει ζεμπέκικο, ντράπηκα που ήμουν χορευτής. Γιατί οι χορευτές, εμείς δηλαδή οι επαγγελματίες, κάνουμε πολλές μόστρες. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι το ζεμπέκικο πρέπει να είναι λιτό, απέριτο και να πατάς το ρυθμό, τα 9/8. Έκτοτε δεν ξαναχώρεψα ποτέ κάνοντας φιγούρες στο ζεμπέκικο και πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Πέρασαν τα χρόνια και όλη αυτή η ιστορία που ο καθένας ακολουθεί, χτυπάει το τηλέφωνο προχθές και μου είπαν ότι ο κύριος Μουσαφίρης έχει γράψει ένα τραγούδι τα κτλ. Από την εκπομπή σου και ένιωθα και θέλεις να έρθεις. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και είναι πολύ μεγάλη τιμή που μου γίνεται. Γιατί νιώθω ότι σαν να μπήκα, έτσι, σαν να με άγγιξε ένα χάδι από όλη αυτή τη λαϊκή κουλτούρα που κουβαλάω μέσα μου σαν άνθρωπος. Έχω να πω για σένα, Δημήτρη, το εξής. Να πω ότι είσαι μεγάλος χορευτής και πολύ σημαντικός χορογράφος. Μου είπες αυτόν τον τίτλο, τώρα και κάμποσα, αρκετά χρόνια, ναι. Λοιπόν, μου άρεσε ο τίτλος, μου είπες, Τακί, έχω έναν τίτλο που θα το κάνεις τραγούδι εσύ. Α, το είπα, αν συνεργαστούμε κάποια φορά μαζί, θα το γράψω ζεμπέκικο για σένα. Και θα βάλω και στίχο απάνω. Ναι, θέλω και στίχο, λέει. Και να είναι, μου είχε πει κιόλας, είχε και καψούρικος, μου είχες πει. Όχι, θα το κάνω πολύ δυνατό όταν θα έρθει η ώρα του. Δεν συνεργαστήκαμε, έτυχε να μην γίνει και έμεινε. Αυτό θα πω μετά για το τραγούδι αυτό. Θα το πω ακριβώς. Το έγραψα γιατί ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για το φίλο μου. Όταν λέω το φίλο μου, το φίλο μου, το Γεραμάνι. Και έγραψα το τραγούδι αυτό, όπως είναι ο τίτλος που μου έδωσε ο Δημήτρης. Απόψε λείπει ο χορευτής. Έγραψα όλο το στίχο που θέλω να ακούσετε κάποια στιγμή που θα το παίξω εδώ πέρα. Και θα τραγουδήσει αυτός που έπρεπε, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αλλά και θα τον χορέψει αυτός που πρέπει. Απόψε μια βροχή, καίει και μια παλιά γιορτή. Αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Πάνο Σκουριάκο, καλησπέρα. Χαίρετε Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Μουσαφίρη για τα τραγούδια που μας έχει δώσει και μας έχουν συντροφεύσει σε καλά και σε δύσκολα. Και επιτρέψτε μου να πω λίγο και σε μια απάντηση της αναλύσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει αυτές τις επιτυχίες, ποιοτικές, εμπορικές, όπως θέλετε πέστε τις, και νομίζω ότι έμεινε οικειοθελώς σεμνά και διακριτικά πίσω από το έργο του και δεν μπήκε μπροστά για να κάνει προσωπική φιγούρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε στάση ζωής και εγώ το κρατάω. Βέβαια, δείχνει στάση ζωής. Δείχνει το ποιόν του ανδρός. Έτσι. Να είστε καλά. Χαίρομαι, το λες εσύ, γιατί είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος σε παρακολουθεί και βλέπω ότι κι εσύ έχεις μια τιμιότητα σε αυτό που κάνεις. Όχι μόνο τιμιότητα, φτάνει και στα όρια της ιερότητας και έτσι να συνεχίσεις. Ίσως τις δυσκολίες να τις ξέρεις εσύ και το σπίτι σου. Γιατί λέμε, εδώ λέμε κάποια πράγματα, σε όλους μας όμως μπορεί να συμβαίνουν κάποια άλλα πίσω από όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εγώ σε παρακολουθώ και βλέπω ότι και είσαι ένας άνθρωπος που αξίζει να είναι στο χώρο αυτόν, ο οποίος κάνει τον άλλον να νιώθει όμορφα.
Όσο για αυτό που πες για μένα, για τη σημειότητά μου, εγώ δεν έκανα καμία προσπάθεια γι' αυτό. Και πουθενά νομίζω δεν είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος που κάνει επιτυχίες πρέπει να παίρνει και κεφάλια. Γιατί? Αν άλλαξα σε κάτι, άλλαξα σε ένα. Έγινα ακόμα πιο χαμηλών τόνων. Άνθρωπος, εγώ δεν στείνω ποτέ κανένα στο ραντεβού. Εμένα με έχουν στήσει όμως άνθρωποι στο ραντεβού που όταν τους πρωτόγραψα τραγούδια ερχόταν μισή ώρα και φέραν απ' έξω και τους έβλεπα. Και ύστερα λοιπόν, όταν γίνανε, μισή ώρα ενώ ναι. για να χτυπήσουν το κουδούνι στις 9 παράδειγμα. Και όταν ύστερα γίναν και τους έλεγα στις 9 έρχοντας στις 12. Και λέω γιατί άρχισες, α, κοιμόμουν. Λοιπόν δεν μπορούσε να πάει πουθενά αυτό, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Λοιπόν, δεν είναι μαζί τα πράγματα το να είσαι αλαζόνας, το να είσαι εγωιστής, το να πάρεις ένα καλάμι ή 12 καλαμιών για να καβαλάς. Κάνε αυτό που κάνεις, έτσι απλά, ήρεμα, όπως μαγειρεύει η μάνα σου, όπως σου δίνει το αντίδωρο ο παπάς. Δεν είναι τίποτε περισσότερο. Η ομορφιά των ανθρώπων είναι η συμπεριφορά. Δεν μπορεί και να μιλάς πολλά πράγματα, γιατί μια σφαίρα σκοτώνει μία και έξω, ενώ μια λέξη σκοτώνει κάθε μέρα κάποιον που την έλαβε. Αυτό και διαβίου, πολλές φορές. Έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φωτεινίτσα, κύριε, εγγυήσεστε. Καλησπέρα. Και μετά από αυτό, άντε να μιλήσεις. Καλησπέρα. Αυτή η υπέροχη νεαρή συνάδελφος, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Φέραμε και κάποιους νέους ανθρώπους, γιατί ξέρεις, μας αρέσει να γίνεται με έναν τρόπο η μετάγγιση, να δούμε πώς προχωράνε τα πράγματα, πώς μεταλαμπαδεύονται. Νομίζω ότι είναι, κάθε φορά στην εκπομπή σου είναι οι άνθρωποι που πρέπει να είναι. Αυτό έχω να πω. Τι κάνεις, Φωτεινούλα μου? Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι παρέα σας απόψε και είναι μεγάλη μου τιμή να παραβρίσκομαι με τόσο σημαντικούς και όμορφους ανθρώπους αυτό. Το όμορφους κοιτούσε σε μένα ή σε πραγματικότητα ή... Μην τσακωθείτε. Εννοούσα όλους. Έλα μου εδώ, όλοι. Ότι είμαστε όλοι το ίδιο όμορφοι τώρα, τέλος πάντων. Αυτά κάνεις και δεν θα ξανάρθεις. Να σου πω, παίζουμε με την καριέρα. Θα κάτι τέτοια λένε. Τα σημερινά παιδιά δεν. Βάζει τώρα το μπρέκα ίδιο με μένα, μα τώρα για όνομα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι το παλικάρι είναι για τρελή ομορφιά. Κύριε Μπρέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις, Αντώνη μου? Καλά, καλά, Σπύρο μου. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω για τη μουσική του Τάκη του Μουσαφίρη. Τόσοι ειδικοί άνθρωποι τα είπαν. Ποιος δεν έχει διασκεδάσει με τα τραγούδια του? Να κάνω μια αστεία παρένθεση. Θυμάμαι λοιπόν πριν από χρόνια, πολλά, 20 και χρόνια, ένα βράδυ έχουμε πάει με τον Γιώργο τον Παπαδάκη μαζί με δύο φίλες, ένα ρεμπετάδικο εκεί στα Εξάρχεια. Έχει κλείσει το ρεμπετάδικο, έχουμε γίνει Λιάδα και εγώ και ο Γιώργος. Μας έχουν πετάξει απ' έξω από το μαγαζί να κλείσουν οι άνθρωποι και καθόμαστε λοιπόν στα σκαλοπάτια του μαγαζιού. Οι κοπέλες αμήχανες απέναντι, δεν ξέρω τι να κάνουν και αρχίζουμε, ήταν 2,5 ώρα. Από τις 2,5 μέχρι τις 6 και τραγουδάμε. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Μόνο που με κοιτάς και μόνο που με κοιτάς λιώνω, πες μου αν με αγαπάς. Αυτό. Τίποτα. Σκέψε. Ούτε κουμπλέ, ούτε τίποτα. Μόνο ένα ρεφρέν. Αυτό. Επί 2,5 ώρες, 3 ώρες, 3,5 ώρες. Λοιπόν. Και βέβαια είχε πλάκα, γιατί μετά τι μου είπε ο Τάκης ο Μουσαφίρης όταν συναντηθήκαμε και του είπα το περιστατικό. Τώρα λέει πρόσφατα. Κάναμε μια εκπομπή μαζί. Κάναμε μια εκπομπή. 94, ναι. Και τι μου είπες για αυτό το τραγούδι? Και έχει πλάκα, τι μου είπες ότι. Α, ναι. Μου άρεσε το ρεφρέν, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήταν να γράψω με το Σαρί. Ναι. Και έφτιαξα κάποια τραγούδια, έφτιαξα. Και ένα απόγευμα λοιπόν, όπως έχω την κιθάρα εδώ πέρα με μόνο στο σπίτι, μου έρχεται αυτό και μόνο που ωραίο λέω. Και μόνο που με κοιτάει λιώνω, και μόνο που με κοιτάει, και μόνο που με κοιτάει λιώνω. Σκέψου να μ' αγαπάς και άρχισε να μ' αρέσει, λιώνω εγώ και έλειωσα και λιώσε να αγαπάς και τα λοιπά. 2 ώρες έλεγα αυτό, τάψα. Την άλλη μέρα ήρθε ο Θεοφίλου, ήταν ο παραγωγός του δίσκου αυτού. Μου λέει, τι έγινε, Ταγκουλή? Του λέω, εντάξει είμαι. Και είναι και ωραία τραγούδια, αλλά έχω πάθει κάτι, του λέω. Έχω ένα ρεφρέν που αυτό το τραγούδι, όλο αυτό μου βασανίζει και δεν με αφήνει να γράψω και κουπλέ. Δεν με αφήνει να γράψω και κουπλέ. Τι είναι αυτό το ρεφρέν? Θα στο παίξω. Για παίξω το λίγο. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο. Ξαφνικά μπαίνει σε γόντο αυτός. Το τραγουδάμε καμιά μισή ώρα μαζί. Μου λέει, γεια σας. Μόνο το ρεφρέν. Μόνο τώρα δεν είχα κουπλέ. Άδικο είχα εγώ τώρα και ο Γιώργος. Θα βάλω και το κουπλέ, του λέω. Θα βάλω και το κουπλέ. Μην βάλεις τίποτα, μου λέει. Αν του βάλουμε 12 φορές αυτό στο δίσκο. Λοιπόν,
Και δεν μας είχε ακούσει. Τα ξέρεις, έχεις αρέσει. Ήταν συντοματικό αυτό. Μπορεί να κάνεις και μια συναυλία. Μόνο μου ήταν. Ναι, ναι, ακριβώς. Ήθελα να πω το εξής, ότι δεν τον ήξερα τον Τάκη τον Μουσαφίρη σαν άνθρωπο. Και κλείσαμε ένα ραντεβού να πάω στο σπίτι μου για να κάνω μια εκπομπή. Μόλις λοιπόν πήγα στο Κουκάκι εκεί που είναι το σπίτι, το οποίο ήταν και ψιλογιαπή γιατί το ανακαινίζει, ξαφνικά ένιωσα ότι τον γνωρίζω 100 χρόνια. Τον γνωρίζω 100 χρόνια. Και όσο αρχίσαμε να μιλάμε, άρχισα να ζηλεύω. Ήθελα, ρε παιδί, με έναν τρόπο να μπορώ να μιλάω όπως μιλάει ο Τάκης, ο Μουσαφίρης. Είναι σαν να έχεις έναν σοφό φίλο. Έτσι. Που κάθε λέξη σε γεμίζει. Σου δίνει εικόνες, σου δίνει... σε πλουτίζει. Και ένιωσα λοιπόν ότι κέρδισα ένα φίλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το άλλο που πρόσεξα στο σπίτι του είναι ότι αν θα δει κανείς τις παρτούρες του Τάκη του Μουσαφίρη, έχει ένα συγκεκριμένο σύμβολο. Είναι ο Δον Κιχώτης. Ναι. Στο σπίτι του επίσης είναι κρεμασμένο σε ένα σημείο ένα, πώς να το πω, ένα, από πού είναι, από τι είναι, από Μπρούτζο, από Χαλκό. Είναι ένα μέτρο σειρά, το Δον Κιχώτη. Έχει φιλοτεχνήσει το Δον Κιχώτη. Ο Τάκης λοιπόν ο Μουσαφίρης και μάλιστα και ο μονομάχος που λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος είναι ο Δον Κιχώτης. Ο Τάκης ο Μουσαφίρης είναι αυτό. Είναι ένας Δον Κιχώτης, ας πούμε, της ζωής. Πάντως, ειλικρινά, σε ευχαριστώ Τάκη, γιατί σε γνώρισα και γιατί είχαμε έτσι, είχα αυτή την τύχη να είμαι κάποιες ώρες μαζί σου. Δεν πρόκειται να χαθούμε, θα είμαστε μαζί. Σου είπα όποτε εμένα με χρειαστείς, το έχεις πει και εσύ εξάλλου αυτό, θα είμαι εκεί που ξέρεις. Θα είμαι μέσα σου. Εκεί θα με βρεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτά που έκανες στις εκπομπές που κάναμε μαζί, δύο εκπομπές, και για τα λόγια που είπες. Ελπίζω να είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτά που είπες για μένα. Είναι η αλήθεια της, τουλάχιστον της ψυχής μου, όπως το αισθάνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είναι μια υπέροχη βραδιά. Έχεις πολύ ωραία ιδέα να βγούμε σήμερα έτσι και να πιούμε μαζί. Να πω ότι έχουμε την τύχη όλοι απόψε να πίνουμε με έναν άνθρωπο που τόσο απλός, που εμφανίζεται στο λόγο, στο στίχο, στον ήχο, στη μουσική, αλλά και στο προφορικό λόγο, να είναι τόσο μεγάλος δημιουργός. Κανείς δεν το πίστευε. Είπαμε πριν ότι ο Τάκης Μουσαφίρης τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Και αυτό που είπε ο Ελληνιάδης, ότι είναι στο πάνθεο των μεγάλων, είναι γεγονός. Να πω ότι είναι από τους λίγους όμως που συνεχίζουν. Που συνεχίζουν την ελληνική μας μουσική. Που συνεχίζουν τη μουσική εκείνη που στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Είχα την τύχη να δουλεύω στην Ολυμπιακή, να πετάω στην Ολυμπιακή, να πηγαίνω παντού. Δεν ανήκουμε βέβαια στην Ευρώπη μουσικά, νομίζω το ξέρουμε όλοι. Η Ανατολή, η Αραβία, η Συρία, όλες αυτές οι χώρες είμαστε πάρα πολύ κοντά και σαν λαός αλλά και σαν μουσική. Και είναι από τους ανθρώπους που συνεχίζουν. Και έχουμε τώρα τον Τάκη τον Μουσαφίρη να συναντιέται με τον Μητροπάνο και την Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά με τον Μητροπάνο που όλοι μεγαλώσαμε. Και πιθανόν το Μουσαφίρη το γνωρίζουμε σαν τον Μητροπάνο. Γιατί κανένας μεγάλο συνθέτη δεν ξέρουμε, παίζουν πέντε τραγούδια ενός μεγάλου συνθέτη, κανείς δεν τα γνωρίζει. Και έχει αυτός ο μεγάλος λαϊκός, απλός άνθρωπος και λαϊκός Έλληνας που διευρύνει τη μουσική μας και την προχωράει παρακάτω, να έχει βρει το Μητροπάνο να δουλεύει αυτά τα τραγούδια, μια μεγάλη φωνή, ένα συνειδητοποιημένο καλλιτέχνη. Για μένα θα ήταν μεγάλη χαρά και στην Αγία Παρασκευή, γιατί ακούγονται κάποιες λαϊκές συνοικίες, όπως είπε πριν και πάνω το επανέλαβε. Αλλά και οι αστικές περιοχές, αυτά τα τραγούδια ακούνε. Και με αυτά τα τραγούδια γεμίζουμε τα θέατρα και κάνουμε εκδηλώσεις. Με τα τραγούδια αυτών των ανθρώπων, αυτών των καλλιτεχνών, και με αυτά προχωράμε. Δεν υπάρχει λαϊκές και μη λαϊκές, γιατί οι δυσκολίες είναι για όλους και οι δυσκολίες πρέπει να εκφραστούν. Και τις εκφράζει ο Μητροπάνος και τις γράφει καθημερινά, έτσι απλά ο Μουσαφίρης, και τις εκφράζει και η Πίτσα, και τις εκφράζουν όλοι. Και για μένα θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να βγει και μέσα από αυτή την παρέα που μας φώναξε απόψε. Και να κάνουμε μια βραδιά με τον Μουσαφίρη στην Αγία Παρασκευή και σε αυτά τα προάστια. Βασίλη. Και να σας πω και τελειώνω και θα μου πεις, γιατί είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Νομού Αττικής της Τέρνα, να σας πω ότι θα ήθελα να κάνουμε μια βραδιά και αν γινότανε αυτή την παρέα που την έχεις εδώ κλειστή μέσα σε ένα στούντιο, να την κάναμε έξω μια φορά σε μια πλατεία,
να την απολάβανε και ο κόσμος. Δεν ξέρω, σαν μια ιδέα, εμένα μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετική η βραδιά. Ζωντανή είναι ακόμη καλύτερη και περνάμε υπέροχα και μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερός που απόψε γράφεται με αυτούς τους ανθρώπους, θα πιούμε ένα κρασί και θα ακούσουμε αυτές τις εμπειρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια αυτά. Θα ήθελα να πω εδώ στην παρέα ότι με τον Βασίλη γνωριστήκαμε πριν από λίγο καιρό στο Λαύριο. Μου άρεσε που γνωριστήκαμε εκεί πέρα, γιατί το Λαύριο είναι μια πόλη που την ξεχωρίζω, μιλάει μέσα μου. Έχουν γραφεί οι μεγαλύτερες ταινίες εκεί πέρα, αυτό θα πει κάτι, ότι εκεί υπάρχει το παλιό, υπάρχει η ιστορία μας, υπάρχει το χτες. Θα μπεις το χτες θες. Ναι, το χθες είναι τα θεμέλια. Αν δεν πατήσεις τα πόδια στο χθες, θα πας το αύριο. Και αν πας, θα πας χωρίς εφόδια, λοιπόν. Εκεί γνώρισα τον Βασίλη και αυτά που είπε τώρα τα είπαμε για μια συναυλία. Έχω να το απαντήσω το εξής. Θα φτάσει η στιγμή που θα πρέπει να γίνει πρώτα η οικειοφορία. Και όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, που θα γίνει, δεν θα είναι καμία καλύτερη. Θα γίνει. Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω πώς. Αλλά σίγουρα θα γίνει. Πολύ χαίρομαι που σε απόψε και χαίρομαι για αυτά που είπες. Ευχαριστώ, Τάκη μου, σε ευχαριστώ. Προχώρα. Τάκη, μπορώ στη συναυλία να τραγουδάω εγώ αυτό που είπα το... Όλοι άνθρωποι. Μόνο που είσαι. Η συναυλία αυτό θα είναι. Μόνο το ρεφρέν. Είπαμε, μία συναυλία μόνο το ρεφρέν. Και έξω από την αυλή της ΕΡΤ. Θα το πει μόνο το ρεφρέν. Έξω από την αυλή της ΕΡΤ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα έλεγα κάπου εδώ πάλι να παίξουμε μερικά τραγούδια και να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους φίλους. Οπότε, ένα όχ ακούστηκε, άρα επίσης Παπαδοπούλου. Για βάλατε λίγο. Δεν μ' αγαπάς, το ξέρω. Γιατί μου, αδειά. Μωρό μου, μη μωρό μου, μη παραπονιέσαι.
Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Παιδιά, για ελάτε κύριε Μουσαφύρη εδώ σας παρακαλώ. Για ελάτε. Προσέλθετε. Πού είχαμε σταματήσει, στην κυρία Σταματερή. Μάλιστα. Κυρία Σταματερή, καλησπέρα σας. Τώρα εγώ τι να πω δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με καλέσατε απόψε εδώ. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός δημιουργός ο κύριος Τάκης Μουσαφύρης. Εγώ σας ξέρω μέσα από τα τραγούδια σας. Δεν είχα ποτέ την τιμή και τη χαρά να σας συναντήσω από κοντά. Σε ευχαριστώ, Σπύρο, που πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία. Και θέλω να σας πω ότι μου μάθατε να βλέπω αυτό που είπατε με άλλη διάσταση της λέξης. Αν και δημοσιογράφος, έτσι όλο αυτό το, η περιγραφή που μας κάνατε για το πώς γράφετε τραγούδια και τι νιώθετε όταν δημιουργείτε στίχους και μουσική, πραγματικά εμένα με έκανε λίγο καλλιτέχνη, επιτρέψτε μου να πω. Και ζηλεύω πάρα πολύ όλους τους φίλους σας, γιατί εγώ δεν είμαι δικιά σας φίλη, απλώς σας ξέρω μέσα από αυτό. Όλα έχουν μια αρχή, γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Να είστε καλά. Κύριε Βασίλη Σκοντή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδί μου? Ωραία. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή, για τη χαρά και για τη συνενοχή. Γιατί είναι μια λέξη που μου αρέσει και αισθάνομαι ότι απόψε δεν είμαστε απλώς συμμέτοχοι, είμαστε συνένοχοι σε μια πολύ όμορφη ιστορία η οποία εξελίσσεται. Εμένα, για να πω την αμαρτία μου, μου δημιούργησε ένα πολιτισμικό σοκ. Πρώτα απ' όλα πίστευα ότι ήρθαμε στη γιορτή και σε μια τιμητική βραδιά ενός λαϊκού καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά προηγούσε της νυχτός, διεπίστωσε ότι πρόκειται για έναν βουκολικό συνθέτη, μαθαίνοντας από τις περιγραφές του ίδιου πώς άρχισε στη δικιά μου πατρίδα στην Κρήτη. Τα κουδούνια τα λένε λέρια. Πραγματικά, αν πας του Ασκήφου στο Φαράκι σας Φακιά, είναι η πιο ωραία μελωδία που μπορεί να ακούσεις το βράδυ. Να σε αναγνωρίσει, να σε ξυπνήσει. Απλώς μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι είναι ντο ματζόρα το κουδούνι. Όχι, καλά, εγώ δεν το ξέρω, είμαι άμμος εντελώς σήμερα. Ο Φάλτσος, αλλά μπήκα λίγο στη λογική και θυμήθηκα βραδιές που έχω περάσει υπέροχες και πραγματικά μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσο τα αλέργια που λέμε κάτω στην Κρήτη μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και όχημα μουσικό. Το δεύτερο είναι ότι ζηλεύω πάρα πολύ όλους εκείνους οι οποίοι έχουν καλή φωνή. Επειδή ο Θεός δεν με πρίκησε με καλή φωνή, τουλάχιστον για να κάνω καριέρα τραγουδιστή, δεν είχα ήταν αυτό το αποτυμένο μου. Ζηλεύω πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνο, την Πίτσα Παπαδοπούλου, τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Γιατί? Διότι είχαν πει, εγώ συνηθίζω να μιλώ αθλητικά. Το είπαν για τον Μαραντόνα και εν συνεχεία το παράφρασαν για τον Ροναλντίνιο. Ότι σε μάτς που παίζει ο Μαραντόνα και η μπάλα δεν βρίσκεται στα πόδια του, βάζει τα κλάματα. Αισθάνομαι και εγώ, επειδή απόψε συμμετέχω και είμαι συνένοχος, διότι επιμένω στη λέξη αυτή την υπέροχη βραδιά, ότι αν ήμουν η μπάλα θα βάζα τα κλάματα, επειδή δεν μπορώ να τραγουδήσω. Είπες προηγουμένως ότι δεν έχεις καλή φωνή, δεν έχεις σχέση με το τραγούδι μεγάλη. Έχεις γράψει ένα από τα μεγαλύτερα σοξέ, με πολύ λίγα λόγια. Βάλ το αγόρι μου. Ξέρεις ότι πρώτα μπήκε η φωνή σου στο καλάθι και ύστερα μπήκε η μπάλα. Ξέρεις ότι πήγε η φωνή σου μέσα. Καταλάβει το που σου λέω. Μπήκε, έκανε τα χέρια και τράβηξε την μπάλα και μπήκε το τρίποντο. Ξέρεις ότι έχεις μεγάλο μερίδιο το ότι πήραμε το κύπελο. Σου φαίνεται παράξενο? Όχι, δεν μου φαίνεται. Φαντάζεσαι τη φωνή σου να φύγει σαν κομίτης και να μπει μες στο καλάθι? Το είπες στο πρώτο τραγούδι, στην εισαγωγή. Κάπου δεν λες για χαρταετό? Ναι. Αυτό. Εγώ έκανα την προσευχή μου εκείνη την ώρα. Και απλώς ο καλός Θεός άκουσε τη δική μου προσευχή στο χέρι του Ζήσκα του Διαμαντίδη. Αγάπη μου, το δικό σου σ' αγαπώ, χαρταετό, σκαλωμένο στον καιρό. Αυτό. Το δικό σου πάντως πέρασε και το δίχτυ, δεν σκάλωσε, πρόλαβε και γύρισε και τράβηξε και την μπάλα. Έχεις μεγάλη, δηλαδή έχεις μεγάλη συμμετοχή το ότι η κούπα αυτή είναι στην Ελλάδα. Αυτή η φωνή την ακούω συνέχεια. Ξέρεις πόσο μουσική έχει αυτή η φωνή η δική σου εκεί? Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Έτσι, αυτό είναι η μουσική. Λοιπόν, δεν είσαι ιδιαίτερος. Και κάτι άλλο. Υπάρχει μια πασχετική έκφραση που λέει κάποιος ο οποίος παίζει και στις δύο θέσεις τον γκάρ, ότι είναι combo guard. Combination, δηλαδή παίζει και τα δύο. Με αυτή την εντύπωση ήρθα εδώ, αλλά απόψε κατάλαβα ότι ο άνθρωπος τραγουδάει, παίζει όργανα, είναι σκηνοθέτης, θα σκηνοθετήσει και την ταινία του Μητροπάνου με τον χιονάνθρωπο. Οπότε είναι all around. All around. Είσαι homo universalis που έλεγαν οι Λατίνοι. Αυτό είσαι ο Γαλιλαίος.
Universal, σαν αγενησιακός. Ευχαριστώ, είμαστε πνώμονες. Κυρία Εύη Φραγκάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, αγαπημένοι μας? Είμαι καλά και νιώθω τυχερή. Χαιρόμαστε που βρίσκουμε ευκαιρία να σας δούμε και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέτε αυτό και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που γνωρίζω από κοντά έναν ποιητή πηγαίο και ανεξάντλητο. Και απλώς θέλω να ρωτήσω όλους τους συντετημόνες εδώ πόσα ποίηματα έχει πει με τα απλά του λόγια μέχρι στιγμής ο Τάκης Μουσαφίρης. Είτε μιλώντας για τους φίλους του, είτε μιλώντας για την ιστορία του, είτε για το παρελθόν του. Είναι ο άνθρωπος πηγαίος, είναι ανεξάντλητος και θα κλέψω λίγο από τη μαγιά των λόγων σας τις πρώτες λέξεις που είπατε και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου εκφράζονται δύο απορίες. Πρώτη, εάν πραγματικά έχετε γράψει εσείς τραγούδι που τραγούδησαν οι Σιρήνες. Και αν ήταν ο Οδυσσέας ανάμεσά μας, αν τελικά ακούγοντας τα τραγούδια σας, θα έκλεινε τα αυτιά του. Αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρη. Έχω να πω το εξής για τις Σιρήνες. Όταν το έγραψα εγώ, ήρθαν και αυτές, πήραν μεγάλο μεροκάματο στα μαγαζιά. Και δεν πλησιαζόντουσαν. Αυτό ήταν οι Σιρήνες. Λοιπόν, οι Σιρήνες υπάρχουν μέσα μας. Και εκείνο που θα έπρεπε να υπάρχουν σιρήνες, γιατί είναι κάτι το μαγικό, είναι σε ξεσηκώνει. Ερηνίες να μην υπάρχουν. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κυρία Ελένη Τσαγκά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή αυτή να γνωρίσω από κοντά τον κύριο Τάκη Μουσαφίρη. Και επειδή δουλεύω στο Star, θέλω να βγάλω μια σχετική είδηση. Λοιπόν, όταν ένας δημιουργός, για να μην το προσωποποιήσουμε και τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, όταν όλα σας τα τραγούδια είναι τραγούδια αγάπης. Λοιπόν, είστε ερωτευμένος όταν τα γράφετε αυτά ή όχι? Είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο? Είμαι ερωτευμένος με... Όχι, μου πείτε με τη ζωή, δεν θα το δεχτώ. Είμαι... όχι με τη ζωή, θα πω αυτό. Ζωή είναι μια γυναίκα... Είμαι ερωτευμένος με την Τόνια, με τη σύντροφό μου. Αυτή αξίζει να γράφω όλα τα τραγούδια. Για όλα τα τραγούδια δηλαδή είναι αφιερωμένα σε εκείνη. Είμαι τυχερός στη ζωή μου που έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου και πιστεύω να είναι και αυτή τυχερή που έχει εμένα. Μερικά πολλά έχουν και πόνο. Τότε πονάτε όταν τα γράφετε, δηλαδή για να γράψεις κάτι. Εγώ δεν θα μπορούσα. Καλά, δεν είμαι δημιουργός. Κοιτάξτε να δείτε. Τα τραγούδια βγαίνουν από μέσα. Δεν ξέρω πώς φυτρώνουν. Προσπαθώ να μην λένε για τη ζωή μου. Αλλά όταν κάπου εδώ μέσα, στο στήθος γίνονται, όταν βγαίνουν έξω, γκίζουν τα τυχώματα της εξόδου. Επομένως, παίρνουν και κάτι από μένα. Δεν υπάρχει αμβολία γι' αυτό. Μέσα μου έχω μάθει από το σπίτι μου να αγαπάω τους ανθρώπους. Όχι με προσπάθεια. Αγάπα τον πλησίο σου ως εαυτόν. Όχι έτσι. Δεν λέω αυτό. Αλλά να σέβομαι τους ανθρώπους. Γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι. Και αν τυχόν για πολλούς δεν είναι χρήσιμος, έλα άστον αυτόν. Γιατί υπάρχουν πολλοί ελαμορέδες, το σου λέω εγώ σε ένα βιβλίο που γράφω. Δηλαδή εκ του ελαμορέ, για τους λέω ελαμορέδες. Μπορεί κάποιος άνθρωπος λοιπόν να μην είναι χρήσιμος σε κάποιον, αλλά αυτόν τον άνθρωπο κάποιος τον περιμένει στο σπίτι. Θες είναι μάνα, θες είναι πατέρα, θες είναι άντρας, θες είναι παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα, να έχουν τα ίδια τετραγωνικά αέρα. Και το λαιμό να μην τον έχουμε μόνο για να καταπίνουμε και να ξεροκαταπίνουμε, αλλά για να κρατάμε και το κεφάλι μας ψηλά. Όπως τα λέω απλά. Εγώ χαίρομαι πολύ περισσότερο από εσάς που είστε εδώ απόψε. Γιατί χωρίς εσάς, εγώ δεν μπορώ να υπάρχω. Είστε αέρας. Είστε θαυμάσια μελωδία. Γίνεστε τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Αγγελική Καρδιόλογα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα. Έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη από την οικογένειά μου. Με αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Και το πιο σπουδαίο για μένα είναι ότι μέσα από αυτά τα τραγούδια και εμείς οι νεότεροι αντιλαμβανόμαστε και σήμερα πώς μπορεί να υπάρχει συνέστημα και ευαισθησία ακόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σμεστά λόγια, λίγα και καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε για την τύχη μου τώρα, ας πούμε, κατάλαβε. να έχω τον Νίκο Καρούλια απόψε εδώ. Εντάξει, τι να κάνω. Δηλαδή, θα το καταπιώ. Εντάξει. Θέλεις, δεν θέλεις, θα το καταπιείς. Δεν θα το καταπιώ. Δηλαδή, με φαίνεται σε δύσκολη θέση, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Τάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ τον Τάκη τον Μουσαφίρη τον ξέρω πολλά χρόνια. Όχι ότι έχουμε κάνει παρέα τότε, αλλά μέσα από τα τραγούδια του εγώ διασκέδαζα. Διασκέδαζα όταν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην λέμε σκόλογα, ας πούμε. Αλλά πάλι πήγαινα
Πάλι πήγαινα για να κλείσω, για να βγάλω την πίκρα μου. Α, δηλαδή πάλι πήγαινα στην και για τον πόνο είτε εκεί πήγαινα. Είτε για τον πόνο. Εντάξει. Είτε έχατε. Τώρα κάπως με ίσχυσε. Είναι και συχνότερο μάλλον τότε. Κάτι μου βαγενείς μου μια παρέμβαση που θα δώσει τροφή σε σκέψη. Κάποτε που έκανα ρεπορτάζ, θυμάμαι με το συγχωρεμένο τον Κυρά στο Καρούλιας, δεν είχαν κινητά τηλέφωνα και το βράδυ επειδή ήθελαν να βγουν, λέει θα τα πούμε στο γραφείο. Το γραφείο ήταν... Εκεί που άκουγαν τα τραγούδια του Μουσαφίρ. Λοιπόν, εγώ το Ντάκι το ξέρω βέβαια γιατί έχουμε και μια κοινή φίλη, τη Λίτσα την Καρουσάκη, που από ό,τι ξέρω ήταν η πρώτη που ήσουν μαέστρο στο μαγαζί της, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι δεν είναι, Ντάκι. Και βέβαια μετά στη συνέχεια στο μαγαζί κάτω στην παραλία με την Πίτσα την Παπαδοπούλου. Πάρα πολλά χρόνια εκεί ήμουν πολύ γνωστός. Παρόλο ότι δεν είχαμε κάνει παρέα και βέβαια με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Μαζί με τον Λάκη τον Κατσιάκου που τον ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη. Ήταν έρθει απόψε, ξέρεις. Ήταν έρθει απόψε, ναι. Λοιπόν, τώρα όμως τελευταία το γνώρισα και πιο κοντά με την πρόσκληση που του κάναμε, μια τιμητική που του κάναμε στο. Ποιοι του κάνατε για παίρνει. Σαν πρόεδρος των Ελλήνων Προπονητών, του Πανελληνίου Συνδέσμου, μάλλον Ελλήνων Προπονητών. Το γνώρισα πιο πολύ. Και σήμερα διαπίστωσα πέρα από όλα τα σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει ότι είναι και ένας λαϊκός φιλόσοφος. Ένας φιλόσοφος ο οποίος βέβαια πολλούς φιλοσόφους ακούμε, αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Τον Τάκη τον καταλάβαμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο λόγος σου, Τάκη, και θα επιδιώξω από εδώ και μπρος να κάνουμε και παρέα. Ευχαριστώ και εγώ που είσαι απόψε. Καλησπέρα κύριε Κλαβούλου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Γνωριζόμαστε με τον Τάκη τον Μουσαφίρη 23 χρόνια. Τα σύνορα του έντεχνου, του λαϊκού, του ποιοτικού τραγουδιού δεν ήταν πολύ γνωστά σε μένα, γιατί δεν ασχολούμαι με το τραγούδι. Και πάντα αναρωτιόμουν τι έγραφε ο Τάκης ο Μουσαφίρης και τι ήταν. Μέχρι που κατέληξα ότι ο Τάκης ο Μουσαφίρης είναι ένας δημιουργός που έδωσε ατέλειωτες χαρές και πολύ όμορφες στιγμές σε όλους τους Έλληνες. Είπε προηγουμένως η κυρία Παπαδοπούλου, θα δανειστώ μια φράση της, ότι χρωστά πολλά στον Τάκη τον Μουσαφίρη. Εγώ πιστεύω πως όλοι οι Έλληνες από κάτι χρωστάμε στον Τάκη τον Μουσαφίρη. Μας έχει δώσει τόσα πολλά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει σιγοτραγουδήσει κάποιο τραγούδι του Τάκη του Μουσαφίρη. Και όταν κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει, Τάκη πώς έρχεται, τι είναι αυτό που σου δίνει την έμπνευση να κάνεις ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι μου είπε, ότι το έγραψε στο αυτοκίνητο των οδηγώντας έξω από το Χίλτον σε ένα ποτηλιάρισμα μια μέρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και να τον έχει ο Θεός για πολλές πολλές δεκαετίες ακόμη καλά μαζί μας. Ευχαριστώ και θα ήθελα να πω ευχαριστώ και στους δυο σας, επειδή ο ένας είναι ο Νίκος ο Καρούλιας πρόεδρος και ο Δώρος ο Κλεοβούλου είναι γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου, που με τιμήσαν. Ήταν το ίδιο βράδυ που τιμήσαν και τον Βασίλη του Σκουντή. Εκεί γνωρίστηκα από κοντά με τον Βασίλη του Σκουντή και οι δυο μας καταλάβαμε τότε ότι εμείς δεν είναι ότι πήραμε βραβείο την ίδια μέρα, αλλά κάποια κοινά στοιχεία έχουμε. Έχω και με εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερο για το βραβείο, αλλά περισσότερο που απόψε είστε εδώ. Σας ευχαριστώ. Χαρά για την δική μας, Τάκη. Πολύ, Τάκη. Παιδιά, πολύ σοβαρά θέλω να πω ότι. Και το εννοώ απολύτως αυτό που λέω, ότι όσοι δεν το ξέρετε, καταλάβατε φαντάζομαι και να το συμμερίζετε αυτό που λέω, ότι είναι το ίδιο σπουδαίο απόλαυτο να τον ακούς να μιλάει, έτσι δεν είναι, πέρα από τον ακούς το τραγούδι του. Αυτό έχει κάνει εντύπωση εμένα προσωπικά, γιατί σου λέω τον ξέρω χρόνια, αλλά δεν είχαμε κάνει παρέα. Και αυτός ο λόγος του σήμερα με έχει εντυπωσιάσει, ειλικρινά. Εγώ Σπύρο θα το έλεγα αλλιώς. Όταν τον ακούς να μιλάει, είναι σαν να ακούς τα τραγούδια του και ανάποδα. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα, οπότε... Πάμε να ακούσουμε τραγούδια του, λοιπόν. Μακρόπουλος! Όχι, δεν είπε όχ, δεν είπε όχ. Μόνο η πίτσα λέει όχ. Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το
απέναντί μου και μου φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο. Απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα ένα σαϊκός χωρίς χερά. Απόψε λέει. Χωρίζω κι η ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός ελέγχεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει. Και εσύ φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπτερά βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο. Ένα λευκό περιπτερά, ένα σαϊκός χωρίς φτερά, απόψε λέει αντίο. Ένα λευκό περιπτερά, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λευκό περιπτερά, ένα σαϊκός χωρίς φτερά, απόψε λέει.
Να σου πω, Νικόλα. Λείπεις εσύ και εδώ πέρα σου χώνουν από πίσω. Σίγουρα η πίτσα. Σίγουρα. Όχι, όχι, ο Μητροπάνος λέει πολύ καλό τραγουδιστή. Ο Μητροπάνος είπε. Πολύ καλό τραγουδιστή. Πολύ καλό τραγουδιστή. Λέει και πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά και πολύ ωραίο τραγουδιστή. Το τραγούδι, το τραγούδι τα κάνει. Καλά, εγώ σου κάνω τα τραγούδια. Τα δεύτερη Μητροπάνος. Δεν νομίζω. Μεγαλύτερο έπαιρνο από τον ακούσα από τον αδέλφο σου δεν υπάρχει έτσι. Το συνάφι που λέει. Πρώτα στο συνάφι. Ειδικά από το Μητροπάνο που είναι πάνω, πάνω, πάνω. Πάνω από εκεί. Πάνω απ' όλα. Άμα σου λένε συνάδελφοι γι' αυτό. Ο Τάκης ο Μουσαφίρης τώρα μαζί με την Ειρήνη και με τα υπέροχα παιδιά της χοροδίας του Δημήτρη Τυπάλδου θα μας πει το πρώτο τραγούδι που έγραψε σε δίσκο, στα Γιάννενα ακόμα ήτανε. Για, λέγατε πριν για τα πολλά πρόσωπα του Τάκη. Για ακούστε ένα σχετικός άγνωστο στον πολύ κόσμο πρόσωπό του. Άγνωστο σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ, μα πάρα πολύ γνωστό στα Γιάννενα. Νιώθω τη χαρά που θα κάνουν. Το είχα κάνει συναυλία εκεί. Λέγεται Λιγαριά. Είναι το πρώτο τραγούδι που γύρισα σε δίσκο και δεν έκανα τίποτα άλλο. Έψαχνα το ραδιόφωνο πότε θα το παίξει και αν το παίξει τότε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι με συγκίνηση. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο για μένα. Τη στιγμή που τώρα μπροστά μου και στρώθηκε έγινε σκαλοπάτια και εγώ ανέβηκα πάνω στο τραγούδι αυτό. Πάμε, μαέστρο.
Τι ωραίο που ήταν που λέγανε να βλέπεις τα πιτσιρίκια και να λένε γέρασα κι εγώ, πολύ καλό. Μας δουλεύουν, κατάλαβες. Έκανα λάθος τα λόγια. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο, τρυφερό τραγούδι. Πολύ τρυφερό, πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο τραγούδι. Είναι από τα χρόνια της δικής μου αθωότητας. Γιατί πόσο να κάπου να με το ίδιο πράγμα, κάτι έχει σκορίσει μέσα μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τόσο που ακούς κάποια. Θα μπήκαν από χαραμάδες. Τόση σκόρμη, τόση εθάλη γύρω μας, κάτι, κάτι. Κατάλαβες, τι τραγούδι άλλο. Και όσοι το ακούσα, ακούγαν τότε παράδειγμα, δεν έχω ότι εγώ έγραψα την κατά σου, ξουμούξω τους. Δεν πηγαίνουν αυτά. Δεν πηγαίνουν. Δίνει στροφή στον Ελληνιάδη τώρα, θα αρχίσει. Έλα από εδώ κάτσε. Λοιπόν... Τάκη, δεν είπες πότε είναι τυπωμένος ο δίσκος. Πότε είναι τυπωμένος, ναι. Πότε το έγραψες. Ο δίσκος. Πότε. Αυτό. Ναι, ναι, ηχογράψη αυτή. Ηχογράψη πότε έγινε. Το 79, το 79, το 71. 71. Στη Λύρα. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Μητροπάνος, παιδιά, βαράτε. Είναι το τραγούδι για το οποίο τόση κουβέντα έγινε πριν, ο χορευτής, ένα τραγούδι για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, που είχε πει ο Παπάζογλου κάποτε, γράψει ότι λείπει ο χορευτής, του έδωσε ένα τίτλο και μετά από τόσα χρόνια ήρθε και το γράψει τραγούδι. Έγινε για τον Πάνο το Γεραμάνη. Ο Πάνος Γεραμάνης, όποτε βρισκόμαστε, κάναμε εκπομπές ή συνεντεύξεις σε διάφορα περιοδικά, μου έλεγε να του πω πώς έγραψα τις Καλαμιές. Και αφού του έλεγα τώρα δεν χρειάζεται να σας πω πώς έγραψα τις Καλαμιές, έλεγε αυτό το τραγούδι, το θεωρώ μεταξύ των καλυτέρων πέντε ζεμπέικο όλων των εποχών. Θέλω να το ακούω, αλλά και δεν θέλω. Με πειράζει. Το θεωρώ κάτι ξέχωρο, κάτι μακριά. Με πειράζει το σημείο που λέει έβλεπα φωτιές στον δρόμο, έβλεπα παντού φωτιές. Με πειράζει. Πέρασε ο καιρός. Έχουμε ραντεβού για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, που ήταν 2 Μαΐου το 2005. Του 2005, εγώ είμαι στα Γιάννα και ο Πάνος ο Γεραμάνης είναι με την Αυσικά
και κάποιους άλλους συγγενείς στο χωριό της Ναυτικά, στην Αγιά. Και έχουμε δώσει ραντεβού για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα να πάμε στην Αχερουσία ή μάλλον στον Αχέροντα που περνάει την Αχερουσία. Αλλά ο Γεραμάνης έφυγε 11 και 14 λεπτά πριν από την Ανάσταση. Και ενώ υπάρχει εκεί στο σημείο ο Γεραμάνης, πιο πάνω 100 μέτρα στην Αγιά, είναι ένα εκκλησάκι, μια εκκλησία και γίνεται Ανάσταση. Γίνεται το δεύτερο λάβεται φως, χτυπάνε οι καμπάνες μετά της Ανάστασης, κάθονται 5 λεπτά οι άνθρωποι, οι περισσότεροι φεύγουν και κατεβαίνοντας περνάνε από δίπλα του με τα χεριά αναμένα της Ανάστασης. Έβλεπα φωτιές στο δρόμο, έβλεπα παντού φωτιές, πως και εγώ με τα κοριμιά μας, ζούσα μόνο οι ψυχές. Εγώ έχω συγκλονιστεί αυτό το οποίο μου το διηγήθηκε η Ναυσικά. Γιατί το Γεναμάνη εγώ τον είχα συγγενή, τον είχα φίλο. Τι είναι φίλος? Φίλος είναι ο συγγενής που διαλέγουμε. Λοιπόν, θέλησα να γράψω ένα τραγούδι. Θα γράψω τραγούδι. Γιατί εξάλλου του είχα πει ότι θα γράψω το. Δεν πρόλαβα. Το ζεμπέικο του πάνω και χαιρόνταν. Λέω το πιο μετροπάνω. Όποιο θέλει, εσύ του είπα. Όλοι για σένα. Λοιπόν, τότε θυμήθηκα το στίχο που ποτέ σε χαρτί δεν είχα γράψει του Δημήτρη του Απάζουλου και πήρα το τραγούδι. Έγραψα κάτι πρώτη φορά το στίχο. Απόψε λείπει ο χορευτής. Και λέω θα γίνει τραγούδι. Θα γίνει τραγούδι γι' αυτό. Πώς θα γίνει? Και ξαφνικά φεύγουν τα τρία όμικρον, το απόψε λείπει ο χορευτής και μου γίνονται αλόνια. Μπαίνει το χι του χορευτή μέσα και κάτω κάτω βλέπω ένα χορευτή που φαντάζομαι ότι είναι ο Παπάζογλου. Είναι τα χέρια και σε λίγο γίνονται φτερά. Και εγώ γράφω ένα τραγούδι το οποίο κοιτάζοντας πάλι βλέπω το λείπει που είναι δυο έψιλον γιώτα να γίνεται το πρώτο ύψιλον και τ' άλλο ήττα. Και βάζω μέσα λείπει στο τραγούδι. Και γράφω το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε τώρα, το οποίο το έφτιαξα και το ετοίμασα προχθές, την Κυριακή το πρωί μου βγήκε, πώς στολίζουν τις νύφες. Ήθελα να το παντρέψω με τον Μητροπάνο. Πήγα την άλλη την μέρα και του είπα αυτή την νύφη θα πάρεις. Αυτό θα πάρεις. Το άρχισε. Απόψε ο Μητροπάνος θα παντρευτεί το τραγούδι αυτό, γιατί ο τραγουδιστής παντρεύεται το τραγούδι. Και αν είναι πολύ καλό δεν χωρίζουν ποτέ. Και δεν είναι. Σε αυτό το τομέα ο τραγουδιστής μπορεί να έχει πολλές γυναίκες τραγούδια. Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μήτρο Πάνο. Απόψε λείπει κι απόψε λείπει. Απόψε λείπει. Ο χορευτής. Στις γειτονιές τα πρίμια.
τίποτα μη λες, τίποτα μη πεις. Ακού μοναχά το κλάμα της βροχής. Τίποτα μη λες, τίποτα μη πεις. Ακού μοναχά τον ήχο της σιωπής. Απόψε λείπει, λείπει ο χορεύτης, λείπει ο αεθός, λείπει ο γητευτής, λείπει ο αεθός, ο αεθός, ο χορεύτης. Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσαγιστείς. Και μόλις, αλλά άλλο. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα πολύ. Σου έλεγα χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν χιονάνθρωπος. Που λίγο λίγο τέλειωνες, εγώ σε ζέστενα και εσύ μου έλειωνες. Εγώ σε ζέστενα και εσύ μου
σου έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μοναχά και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες άλλα, άλλα. Σου έλεγα μη μιλήσαι, μη σκορπίζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λες άλλα, άλλα. Ταξίδευες τη γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες άλλα. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν κι ο άνθρωπος. Λίγο λίγο τέλειες, εγώ σε ζέστανα και εσύ μου έλειωνες. Εγώ σε ζέστανα και εσύ μου έλειωνες. Γεια σου ρε Μίτσο! Γεια σου Μίτσο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η στιγμή είναι από τις μεγάλες στιγμές. Ξέρεις τι ένιωθα, ότι ήταν ο χιονάνθρωπος κάπου, βγήκε ο ήλιος και έμπαινε μπροστά του για να μην τον λιώσει ο ήλιος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο αυτό το τραγούδι να έχει πει δικό μου, θα ήμουν ευχαριστημένος. Εγώ όχι. Και θέλω και τα άλλα. Έλα. Και τώρα η πίτσα Παπαδοπούλα. Έλα πίτσα μου. Έλα, πες όχ, όχ, πες όχ. Όχι βέβαια. Όχ, όχ. Όχι βέβαια. Όχ, όχ. Βαράτε ρε παιδιά στην πίτσα. Αγαπάς, εγώ να δεις. Εγώ να δεις.
Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, μου λες πως πετάς και πως μακριά μου δεν ζεις. Εγώ να δεις, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Και σαν με κοιτάς, στο σώμα μου θέλεις να δεις. Έχω να δεις, έχω να δεις, έχω αγάπη μου να δεις. Έχω αγάπη μου να δεις. Κύριε Μουσαφίρη, δηλαδή λείπουμε εμείς, δεν παρουσιάζετε το πρόγραμμα, δεν λέτε παρακάτω τι έχει. Τι... Δυστυχώς πάρα πολύ αποκοιμήθηκα. Μουσαφίρης είσαι, το αφεντικό είναι. Μουσαφίρη είμαστε εμείς. Τι έχει παρακάτω. Νομίζω ότι είναι ο Δημήτρης ο Παπάζογλου, ναι. Ο οποίος μαζεύονται όλα μαζί τα ταλέντα. Εκτός από χορευτής, εκτός από το χορογράφος, τραγουδάει κιόλας. Και τραγουδάει και όμορφα. Εγώ δε. Αν μου επιτρέψει, θα του κάνω δεύτερη φωνή. Ναι, και να είναι και το νούμερο του κυρίου Πρέκα εδώ. Α, ξέρεις. Ήρθε η ώρα. Αλλά εγώ θα τον τραγουδάω από μέσα. Πάμε μαζί τώρα, έρχομαι κι εγώ. Ευαράτε ρε παιδιά στο Δημήτρη τώρα. Έλα, έλα. Έλα. Ποιο παίρνει μέσα.
μάτια γλυκά μου, μάτια μου, μάτια ηλεκτρισμένα. Δώρο που έστειλε ο Θεός μόνο για μένα. Μάτια γλυκά μου, μάτια μου, αγαπημένα. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Μάτια γλυκά μου, μάτια μου, μάτια μου λατρεμένα. Φλόγα μου και το σώμα μου, κάθε σας βλέμμα. Μάτια γλυκά μου, μάτια μου, μάτια θλιμμένα. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Και μόνο ο Πρέκας, ο Πρέκας όταν το έκανε ήταν σουρωμένος. Εσείς το... 20 λεπτά λέτε και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Πούμε και κανένα άλλο τραγούδι. Έδειχνα, το τραγούδι του Πρέκα. Πάμε, το παρακάτω, τι γίνεται. Αγαπώ ξανά, πες το μου να πεθάνω. Λέγε μου σ' αγαπώ γλυκά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω, να το λες. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα ό,τι θες.
Παιδιά, πάμε τώρα με τον Μακρόπουλο ταξιτζή. Θέλω να σκουπιστεί η πίστα. Σηκώνεται καρούλια. Χαρά λύπη έχει, δεν ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο του. Μα δηλαδή έτσι. Μπορεί να βρει ένα λόγο να χάρει άλλο. Βάζελο σε ένα μαγαζί γαβρίστικο. Αλλά σκουπίστε, σκουπίστε εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι να σκουπίσει ο Λορέτζο, να σα πω αυτό. Γιατί είμαι και κακό άνθρωπο ώρες-ώρες, ξέρει. Καρούλια, ναι. Εχθές ένας άνθρωπος, καλός μου φίλος Βάζελος, είπε ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν στην Αγγλία, πώς θα λεγότανε, ας τον τίτλο. Ας τον τίτλο. Τι να κάνουμε, τον έχετε καπαρώσει. Έλα ρε Φέδωρα. Τρελό Βαζέλη, τρελό, άγριο. Τρελό. Δεν τε πήρε. Πάμε. Μακρόπουλος, βαράτε. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια περίμια, να μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Θα πάμε, είναι το τελευταίο. Εσύ που ακούσες πολλά κι είδες ακόμα πιο πολλά, συγχώρα με που κλαίω. Πριν από λίγο χωρίσα, δεν που να πάω. Πριν από λίγο χωρίσα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη κι όπως είσαι εσύ δημάχε. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με ξενύχτη, μέχρι και λύστη. Μα μη με λες αχαριστώ και παλιό εγωίστη. Για ό,τι έκανα για σένα, μη μου λες ευχαριστώ. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαριστώ. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με ξενύχτη, μέχρι και λύστη. Μα μη με λες αχαριστώ και παλιό εγωίστη.
λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, λέγε μου όπως θες. Ως με τα ξενύχια μου στο δικό μας σπίτι ανάψα φωτιές. Μα μη με λες αχαριστώ, αγάπη μου αν θες. Για ό,τι έκανα μη μου λες ευχαριστώ. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαριστώ. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με ξενύχτη, με φρικελίστη. Μα μη με λες αχαριστώ και παλιό εγωίστη. Αφού για σένα είμαι ξένος τώρα πια και δεν χωράω στη δική σου την καρδιά, θα φύγω σαν ένας θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Αφού για σένα είμαι ξένος τώρα πια και δεν χωράω στη δική σου την καρδιά, θα φύγω σαν ένας θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουν θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν γίνει. Εγώ που ήμουν αδεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και επιγραμμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Εγώ ξένος που σ' αγάπησα πολύ, για την αγάπη έχω τόσο επιγραφεί. Θα γίνω τώρα ένας σταθμός λησμονημένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουν αδεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουν αλλιώς θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και επιγραμμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Μπράβο, μπράβο.
είναι για μας ρε παιδιά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
χαρές ας τις πάρω. Και παιδιά, βαράτε το χειροκρότημα. Βεβαίως. Έλα, στεράκι. Α, στην υγειά μας, στην υγειά μας. Πίνετε, ρε κορίτσια. Ρε Αγγελική, έλα, ρε παιδάκι. Εύη, πίνετε, αγάπη μου. Ο Σκουντής πίνει, πίνει. Θα χάσουμε τον έλεγχο λίγο, να γίνουμε λίγο. Κόμιλφο. Ακόμα
Ακούστη και η πίτσα σηκώθη. Πίτσα, παιδιά! Βαράτε, ρε παιδιά, όμως, δεν σηκώνει την κοπέλα τώρα, δεν είναι. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Τάκης. Συγγνώμη, κύριε Τάκη. Να μου βάλει το τακτάκι. Ορίστε. Η πίτσα Παπαδοπούλου απόψε, τώρα, αυτή τη στιγμή, θα πει ένα τραγούδι που... Μην τρέπεσαι καθόλου. Σ' όσους είπα ότι έχουμε εκπομπή και θα είναι η πίτσα Παπαδοπούλου, μου είπε θα πει το μάνα μου. Καλά, το λέει και εκπληκτικά αυτό. Το λέει εκπληκτικά. Θα πει το μάνα μου που δεν θα υπήρχε αυτό το τραγούδι αν δεν υπήρχε η πίτσα. Είναι ένα τραγούδι που είναι για όλες τις μάνες από την Παναγία, που είναι η μάνα, ας πούμε, του Χριστού. Για όλες τις μάνες. Ο καθένας θα σκεφτεί τη δική του. Έλα, πίτσα μου. Πάμε. Σας παρακαλώ, ακούστε την τραγουδίστρια. Ακούστε να δείτε τι θα πει τραγουδίστρια. Και το κλαρίνο. Αρκαδόπουλος. Θέλω να πω κάτι για τον Αρκαδόπουλο.
Είναι από τα Γιάννενα. Είναι πατριώτης μου και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά ό,τι είναι από τα Γιάννενα, το αγαπάω πάρα πολύ. Έλα, πιτσάκι μου, δώσ' του να καταλάβει. Απόψε είναι θεϊκό. Απόψε είναι κάτι που δεν είναι, δεν έχει συμβεί άλλη φορά. Είμαι χαρούμενη που είσαι τόσο ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Κάνε μας να πεθάνουμε. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Έλα, Αργαδόπουλε. Μίλα με το κλαρίνο σου. Είχα πει προηγουμένως ότι τα πνευστά δείχνουν, επειδή βγαίνει από μέσα ο αέρας, τι άνθρωπος είσαι. Και εσύ είσαι από τους πολύ καλούς ανθρώπους. Ξέρω και τον πατέρα σου. Το ξέρεις, έτσι.
Ευτυχώς υπάρχεις. Αχ, μωρετάκι μου. Άσπρο, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις, γιατί είναι φυσιολογικό για σένα. Δεν καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό. Δεν καταλαβαίνεις πόσα μαχαίρια βάζεις στις καρδιές. Δεν καταλαβαίνεις πόσες πληγές σε πουλώνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί έτσι είναι η μεγάλη. Είσαι μεγάλη, είσαι μεγάλη τραγουδίστρια. Μη μου λες τίποτα. Άστο. Καλό και ευχαριστούμε, αγόρι. Μπράβο, Αρκαδόπουλε, μπράβο. Μπράβο, Αρκαδόπουλε.
Το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε, μα τέτοιες στιγμές πως κρατάς. Και σκέψου αν δεν είχα και εσένα, όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο ανατέχεις κι αν κρατάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λυγάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λίγα. Είμαι φωτιά και ραβδός και αστραπή.
Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Μπορεί να έφυγες κι εσύ απ' τη ζωή μου και να μου πήρες την ανάσα απ' την πνοή μου. Όμως εδώ σε νιώθω ακόμα στην αφή μου. Μπορεί η νύχτα να αναπέξει απ' την καρδιά μου, να με γυρεύει να φωνάζει το όνομα μου. Όμως εγώ θα τα τελειώσω τα όνειρά μου. Είμαι φωτιά, κεραυνός και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Αλυτάρχης της βραδιάς σου. Το αλή με ύψιλον. Το αλή με ύψιλον. Αλυτάρχης με την καλή έννοια, λοιπόν. Θα σου παρουσιάσω την ορχήστρα. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει ένας που λέγεται Κυριάκος Κωνσταντακάκης. Κωνσταντάκης. Παίζει ακορντεόν και ήρθε ειδικά για την εκπομπή από τη Ρόδο και θα φύγει πάλι. Και μου έφερε και χαιρετίσματα από ένα φίλο μου από την ΚΟ, ήταν μαζί στην Ουγγαρία αυτές τις μέρες, τον Ιπποκράτη τον Γκουρούνι. Γεια σου, Ιπποκράτη. Αφού είναι από την ΚΟ, Ιπποκράτη θα λέγω. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Λοιπόν, υπάρχει ο Δημήτρης ο Καπηλίδης που πέστασε στη Θησάιζερ. Έλα, ρε, πιτσό! Παίζουν τόσο καλά τα χέρια του, γιατί την τροφή των χεριών του τη δίνει η ψυχή του. Μπράβο, αυτό είναι το. Υπάρχει στον πάσο ο Διαμαντόπουλος ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλε. Απάνω στο ρυθμό του στηρίζεται όλη η ορχήστρα. Πώς είναι οι κολόνες σε ένα σπίτι, αυτό είναι το πάσο, και στηρίζεται η οικοδομή. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Υπάρχει ο Σωτήρης ο Μαργώνης που παίζει βιολί. Ήταν συγκινητικό το παίξιμό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει ο Μιχάλης, ο φίλος μου από τα παλιά, ο Σεραφείμ. Άρα, Σεραφείμ. Είναι από τις καλύτερες κιθάρες, από τα καλύτερα παιδιά, από τους καλύτερους άνθρωπους. Εκτός των άλλων μου κούρτισε και την κιθάρα απόψε. Υπάρχει ο Γιάννης ο Σαρίκος. Έλα, ρε Σαρίκο! Υποστηρίζουμε τα νέα παιδιά, ναι ρε. Ναι, ρε. Τα drums. Χθες το βράδυ είχαν μια εκπομπή με την Big Band του Δήμου Αθηναίων. Και ήμουνα μαζί με το Φέδωνο το Λιολουδάκι. Και με συγκίνησε όταν μου είπε, θυμάσαι μαέστρο που γράψαμε μαζί το «Πιάσε κόκκινο» με τη Μοσχολιού. Και με είχε συγκινήσει, μου είπε χθες, όταν μου φέρες δύο κόκκινες μπακέτες, επειδή ο δίσκος θα λεγόταν «Πιάσε κόκκινο». Με συγκίνησες, Γιάννη, που κρατάς ακόμα τις πακέτες. Συνήθως αυτά τα μικροπράγματα οι άνθρωποι τα πετάνε. Ευχαριστώ πολύ.
Τα γυαλιά που φοράω είναι δανεικά από το Σπύρο. Το Σπύρο του Παπαδόπουλου, ναι! Ναι, 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 είστε, να είστε. Και στα γυαλιά του Σπύρου. Κατά αυτός είσαι, λοιπόν. Ο Γιάννης ο Συνάνης. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, που... Δεν διαθέτουν εύκολα οι άνθρωποι τις Κυριακές τους. Θα πάω σε αυτό, θα πάμε επίσκεψη, θα πάμε κτλ. Εσύ όλη την Κυριακή προχθές τη διέθεσες για να μάθεις τα τραγούδια μου. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και είναι λίγο. Τα δικά μου τα ξέρεις. Μετά από 16 χρόνια. Ξέρει, ναι. Το άλλο το μπουζίκι το παίζει. Ας το άλλο μπουζίκι, μην μιλάς, μην μιλάς. Ένας φίλος μου από τα παλιά. Ο Δημήτρης Γιονάς. Μόνο παλιά, μόνο καινούργια. Ο Δημήτρης ο Γιονάς, όταν ήρθα από την επαρχία, επαρχιώτης και τα λοιπά, έτσι με είχε χαρακτηρίσει το Ελικαπητό, αν θυμάσαι Στέλιο, ο Καφεζόπουλος, ένας επαρχιώτης στην Ομόνια είχε πει για μένα. Λοιπόν, όταν πήγα πρώτη φορά στο στούντιο και δεν ήξερα τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τους μπουζουξίδες που βρήκα ήταν ο Ψαρός, ξάδερφός του, από τη Χίο, και αυτός από τη Χίο είναι, και ο Χιονάς. Έκτοτε γίναμε φίλοι, όποτε έπαιξε μαγικά και εύχομαι το ίδιο μαγικά να παίξει πάλι. Αυτές τις μέρες, κοίταξε μια σύμπτωση. Τώρα και 4 χρόνια που κάναμε πάλι εκπομπή, είχε βγάλει ένα δίσκο που ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Αν έγραφα δηλαδή τη λέξη καταπληκτικός, θα έγραφα κάθε συλλαβή και παύλα. Καταπληκτικός. Πολύ ωραίο. Τώρα έτυχε, δεν ξέρω, συγκυρία είναι, τι πράγμα είναι. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε ένα καινούριο δίσκο που λέγεται «Το επόμενο βήμα». Τώρα γιατί το είπε «Το επόμενο βήμα»? Φαίνεται ότι σκέπτεται να κάνει κι άλλο. Να κάνεις πολλούς, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ. Μπράβο, Δημήτρη. Ο φίλος μας, ο Δημήτρης. Τελικά, ξέρω ότι δεν του αρέσουν αυτά. Αν ξέρατε τι έχει, όπως λέει η λέξη, τραβήξει αυτές τις μέρες ο Φέδων, ο πιανίστας, ο Λιονδάκης, που είναι τιμή μου, που είναι φίλος μου, μη λες τίποτα. Είναι ο μόνος άνθρωπος που κουράζεται και δεν λέει ότι κουράζεται. Ο καλός μαέστρος είναι ο κουφός μαέστρος. Ο κουφός μαέστρος. Αν μπορούσα να κάνω σκίτσο του Λιονδάκη, δεν θα του βάζα δυο αυτιά. 14 θα του βάζα. Είναι ο άνθρωπος που ακούει τα πάντα. Είναι ο άνθρωπος με την πιο καλή καρδιά και ευτυχώς τον αγαπάω πολύ, αλλά όχι μόνο του, μαζί με τη γυναίκα του η Μέρη. Και σπουδαίος μουσικός. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα από εκεί, εδώ υπάρχει ένας πατριώτης μου. Μόλις, από τα Γιάννα, μόλις ακούω Γιάννα λιγώνω, πεθαίνω. Λοιπόν, είναι ο Αλέξανδρος του Αρκαδόπουλος, γνωρίζω και τον πατέρα του. Ήρθε μόνο και μόνο για μας. Όταν άκουσε ότι θα παίξει για την Παπαδοπούλου την πίτσα, ήρθε να παίξει. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Αν σου πούν τι δουλειά κάνεις, μην πεις κλαρινίστας, να πεις μάγος. Είσαι μάγος. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρε, Τάκη. Παιδιά, έχουμε μια παραγγελιά. Σας παρακαλώ, έχουμε μια παραγγελιά. Παραγγελιά. Ο Μακρόπουλος θέλουμε να μας πει το... Ποιο, κυρία Βίκη, εσύ είσαι και του Λιμανιού, εσύ είσαι και του Σαλονιού. Αυτό που είναι, αυτό που είναι. Εγώ είμαι και του Λιμανιού. Αυτό που είναι ο Τάκης. Αυτό που είναι ο Τάκης. Ναι, ναι, ναι. Αφιερωμένο στον Τάκη, λοιπόν. Άντε, σήκω, Νικόλα. Έλα. Άντε. Όχι, Νικόλα. Τόκ δεν είναι τυχαίο. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα με από κάτω, όποια πόρτα ξεκλειδώσεις μέσα θα με βρεις, έτσι και θα με γνωρίσεις από εκεί και κάτω, από αγάπη.
μια ζωή μέσα στη νύχτα. Όλα τα έχω μάθει. Μια ζωή μέσα στη νύχτα. Όλα τα έχω δει. Μια ζωή ξενογυρνάω. Έχω κάνει λάθη. Όταν όμως αγαπάω, γίνομαι παιδί. Εγώ είμαι και του λιμάνιου. Εγώ είμαι και του Σαλόνιου. Εγώ είμαι και του λιμάνιου. Εγώ είμαι και του Σαλόνιου. Νίκο, Νίκο, Φεδονά. Φεδονά. Όχι, κάτσε, κάτσε. Τάκη, κάτσε, κάτσε. Έλα να εικονοποιήσουμε το εγώ είμαι και του λιμανιού, εγώ είμαι και του Σαλονιού. Πείτε το άλλη μία. Πρόσεχε τι θα πει. Πρόσεχε. Έλα. Μόνο το. Έλα, εμείς είμαστε και του λιμανιού. Δεν ξέρω αυτή αν είναι του Σαλονιού. Εγώ είμαι και του λιμανιού, ναι. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του Σαλόνιου. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του Σαλόνιου. Τους! Δεν ξέρω αν είναι του Σαλόνιου. Τους εμείς είμαστε και του Σαλόνιου και του λιμάνιου. Ας τον τίτλο, πάμε! Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Θέλω από σένα να κάνεις με το γνωστό γλαφυρό σου τρόπο μια αναφορά. Ακούσαμε με τόσα τραγούδια με το στράτο, του Στράτου Διονυσίου απόψε, που τα έχει πει ο Στράτος δικά σου εννοώ. Μια αναφορά για το μεγάλο αυτό τραγουδιστή με τον οποίο συνεργάστηκες. Κοίτα, οι μεγάλοι τραγουδιστές στην Ελλάδα, όσα χρόνια να περάσαν, δεν ήταν παραπάνω, να πούμε, πέντε. Ο τελευταίος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τις ίδιες αξίες είναι ο Μητροπάνος. Ο Διονυσίου που έχω συνεργαστεί πάρα πολύ και έχω κάνει. Εγώ έχω κάνει, αυτός έχει κάνει, μάλλον μαζί τους έχουμε κάνει επιτυχίες, ήταν ο Διονυσίου. Έχω να πω για αυτόν το εξής. Και δεν θα πω τίποτα άλλο. Όταν οι λέξεις μπαίναν μέσα στο στόμα του Διονυσίου, παθαίναν διονυσιασμό. Πώς τον ξέρω, ρε. Πώς τον ξέρω. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λιγάς. Ό,τι λέω, όπως το λέω, σας ευχαριστώ όλους. Είναι μια βραδιά ανεπανάληπτη που ένα στην άλλη που από εσάς δεν θα γινόταν. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είσαι καλά. Εύχομαι την άλλη φορά θέλω που θα πούμε να είναι ακόμα καλύτερα. Παιδιά, με συγχωρείτε. Θέλω να ευχαριστήσουμε, ξεχάσαμε τα παιδιά που χορέψαν από το Quick Step. Και νομίζω, χωρίς να επιδείμαι μπροστά, χωρίς να το πενευτώ, ότι το πιο σημαντικό σημείο της βραδιάς είναι ότι τα γυαλιά που χρησιμοποίησε ο Τάκης Μουσαφίρης ήταν του Σπύρου Παπαδόπουλου. Μπράβο στα γυαλιά! Ναι, αλλά όμως ποιος τη λέει αυτό, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος μου βάλε τα γυαλιά. Τα γυαλιά του. Σπύρο, μην ξεχάσεις, αγαπώ πάρα πολύ. Όπως αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Ξέρεις πόσες φορές καθόσουν κάποτε στην Αγίου Νικολάου αριθμό 4 στο κουκάκι. Εγώ κάθομαι στην Πινώση. Ξέρεις πόσοι λένε με περηφάνεια, ο Σπύρος καθόταν στη γειτονιά μας. Σ' αγαπούν, Σπύρο. Του αξίζεις. Καλά. Είσαι χαρισματικό άτομο
Είσαι αγνό άτομο και αυτό σε αγαπάνε. Στον Καρούλια πες τα, εγώ τι, στον Καρούλια. Ο Καρούλιας είναι και αυτός από την ίδια κατηγορία και της ίδιας οικογένειας. Σε ευχαριστώ Σπύρο που είσαι, που έκανες την εκπομπή, που είμαστε όλοι εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε καλύτερη ποτέ, γιατί φτάσαμε παπάνω. Κάθε φορά θα είναι και καλύτερη. Λες, βέβαια. Άντε λοιπόν. Τι είμαστε, αφού έχουμε το σκηνοθέτη εδώ. Λέμε να τελειώσουμε με τα υπέροχα πιτσιρίκια. Τι πιο ωραίο φιναλέ. Τελειώσουμε με τα παιδιά της χοροδίας Τυπάλλου. Ένα στρατώνας και φαντάρια είμαστε εμείς, όλο ζητάμε απολυτήριο. Ένα ταξίδι που στο τρένο της ζωής άλλοι μας βγάζουν το εισιτήριο.
Τώρα τι λες, τώρα τι λες, δεν λες τίποτα, νιώθεις ευτυχία. Δημήτρη Τυπάλδο, σε ευχαριστώ, σένα και τα παιδιά σου. Ευχαριστούμε το Δημήτρη Τυπάλδο, τα υπέροχα παιδιά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Τάκη Μουσαφίρη και όλους τους φίλους που ήταν εδώ ακόμα. Αυτό που κρατάμε εμείς από τον Τάκη Μουσαφίρη, πέρα από τα τραγούδια του, είναι ο τρόπος που αρθρώνει τον προσωπικό του λόγο, που είναι σαν να μπαίνει από το μυαλό, μέσα από την ψυχή κατευθείαν. Σαν το βάλ το αγόρι μου του Σκουντή. Όταν το βάλ το αγόρι μου βγαίνει μέσα από την ψυχή, το αγόρι το βάζει. Αλλά και αν μην το βάλει, πάλι με την ψυχή το συγχωρούμε και με την ψυχή μας στεναχωριόμαστε. Γιατί και στεναχώρια για τον άνθρωπο είναι. Άλλωστε, τα ωραιότερα τραγούδια που τραγουδάμε, όπως έλεγε και ο Παπάς Ζωγλου πριν, είναι αυτά που έχουν πόνο μέσα. Και εμείς τα τραγουδάμε με κέφι και τα χορεύουμε. Καλή νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Μάνα μου,